Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα αποκαλυπτικό ρίξιμο, το οποίο έχει να κάνει με τη δύναμη της ψυχής, με τη δύναμη της δικής σου ψυχής. Έχεις περάσει αγωνίες, έχεις περάσει απομόνωση, προδοσίες, απώλειες, απώλειες ανθρώπων, καταστροφές, έχεις προσπαθήσει να ξεκινήσεις από την αρχή, έχεις καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή σου και ό,τι έχει γίνει, μήπως έχει γίνει με άλλες δυνάμεις, με τη δύναμη της ψυχής και βεβαίως εννοείται, φυσικά και με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη ανθρώπων, αλλά μήπως η ψυχή σου κάπου ήταν αυτή η δύναμη η οποία σε έκανε να σταθείς όρθια πάνω σε όλες αυτές τις δυσκολίες και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας. Όλοι έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι, όπως και να το κάνουμε, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές προκλήσεις στη ζωή μας, δύσκολες καταστάσεις, καταστροφές, ξεκινήματα από την αρχή, πίσω γυρίσματα, σχέσεις που διαλύθηκαν, σχέσεις που είχαν την υπόσχεση ότι θα ήταν πολύ όμορφες και κάτι το ιδιαίτερο και όμως δεν έγινε, φιλίες που χαλάσανε, δουλειές που δεν έκλεισαν, πολλά πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως, ακούστε με, διότι έχει πολύ σημαντικό, δεν θα είναι μεγάλος ο πρόλογος, θα είναι πολύ λίγο για να βάλουμε τις βάσεις, για να πάμε σε ένα ανεπανάληπτο, πραγματικά πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα, στο οποίο θα δούμε ποια είναι η προσωπικότητα της ψυχής σου, ποιος είναι ο σκοπός, τι δώρα σου φέρνει, ποιο είναι το μήνυμά της, τι θέλει να σου πει, τι σημαίνουν όλα αυτά κτλ. Φίλες και φίλοι, θα χρησιμοποιήσω λίγο την πυθαγόρια αριθμολογία. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, είναι πολύ απλές οι έννοιες, πολύ κατανοητές για να μπορέσετε και εσείς να τις αντιληφθείτε. Δεν θα μπούμε σε φιλοσοφικά βαθύτατα νοήματα. Η πυθαγόρια αριθμολογία είναι ένα ευρύ πεδίο, στο οποίο όμως μας δίνει πολύ όμορφες αναλύσεις και πολύ όμορφα πράγματα και επεξηγήσεις. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι τα πάντα είναι αριθμοί. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, και το σύμπαν στη σημερινή εποχή, οι επιστήμονες μέσα από τα μαθηματικά προσπαθούν να το αναλύσουν και να μάθουν να αποκωδικοποιήσουν αυτή τη γλώσσα. Η ψυχή λοιπόν αποτελείται από τρεις αριθμούς. Ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός 3. Και έχει ακριβώς αυτό το σχήμα. Δεν είναι τυχαίο και το πανάκι που έχω εδώ πέρα, το οποίο μου το έχουν κάνει δώρο, στο οποίο ο αρχαιοελληνικός ρυθμός δεν είναι τυχαίος, δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική. Αριθμός 3. 1, 2, 3. Και ακριβώς αυτό το τρίγωνο συμβολιζόταν στους αρχαίους Πυθαγόρους. Στους Πυθαγόρους είναι ο πρώτος αριθμός της ψυχής. Τι σημαίνει αριθμός 3? Πάρα πολύ απλά σημαίνει ενέργεια. Σημαίνει χαρά, σημαίνει έκφραση, σημαίνει δημιουργικότητα, διότι η ζωή δημιουργεί, έτσι. Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 4. Αυτό λέγανε οι Πυθαγόροι, ότι η ψυχή αποτελείται από τον αριθμό 3 και από τον αριθμό 4. Ο 4 είναι αυτός εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το τετράγωνο μας, έτσι, αυτό εδώ πέρα το τετράγωνο. Είναι ο αριθμός του σώματος, διότι περικλεί το 4, όπως βλέπετε, είναι σαν τους 4 στίχους που λένε, ο οποίος όμως περικλεί πράγματα μέσα, διότι είναι ένα σώμα το οποίο περικλεί την ψυχή. Σημαίνει επίσης χτίσιμο, σημαίνει δημιουργία, σημαίνει χτίζω πράγματα, δημιουργώ πράγματα, φτιάχνω πράγματα στέρεα, σταθερά και φυσικά ο αριθμός 4 έχει να κάνει με και την υψηλή μόρφωση και την υψηλή δόνηση της πνευματικότητας. Πολύ πολύ απλά τι έχουμε λοιπόν, έχουμε την ενέργεια, την ψυχή, η οποία έρχεται και ενσωματώνεται σε ένα σώμα. Από εκεί απορρέει ένας τρίτος αριθμός που είναι ο αριθμός 7. 3 και 4 να τα προσθέσω, γιατί αυτό κάνουμε στην πυθαγόρια αριθμολογία, σημαίνει 7 που είναι ένας από τους πιο ιερούς, ιδιαίτερους αριθμούς. Τι σημαίνει λοιπόν, πολύ πολύ απλά θα σας το πω. Ενέργεια, σώμα και ιερότητα. Η ψυχή, το σώμα είναι ιερά. Έχουν ιερό σκοπό. Έχουν μια ιερότητα μέσα τους. Το άλλο που έχω να σας πω, φίλες και φίλοι, είναι το εξής, ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν κάνουμε, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ανάλυση στην αριθμολογία, και εκεί δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό να το πω αυτό, είναι ότι ξεκινάμε από τον δρόμο ζωής. Ο πρώτος υπολογισμός είναι ο υπολογισμός του δρόμου ζωής. Κάνουμε κάποιες πράξεις, τον υπολογίζουμε. Ο δεύτερος τρόπος που υπολογίζουμε, είναι ο αριθμός προσωπικότητας. Τι προσωπικότητα έχει ο άνθρωπος, πώς βγαίνει προς τα έξω. Και τρίτος είναι ο αριθμός της ψυχής. Αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Γιατί ο αριθμός της ψυχής να είναι τρίτος? Διότι, φίλες και φίλοι, η προσωπικότητα είναι αυτή που μπαίνει και καλύπτει το μήνυμα της ψυχής. Ενώ η ψυχή πρέπει να είναι πάνω και να την ακούμε, να στηρίζεται στο σώμα, δεν την ακούμε. Ειδικά στη σημερινή εποχή, όπου η προβολή, η αυτοπροβολή, η εικόνα, η δύναμη της εικόνας, η όμορφιά των ανθρώπων, να είναι όλοι τέλειοι, να είναι όλα τέλεια, όλα όμορφα, είναι και μια προσωπικότητα η οποία βγαίνει προς τα έξω. Δεν το κρίνω αν είναι σωστό ή είναι λάθος, ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κάνει φυσικά, αλλά λέμε γενικά όμως ότι η προσωπικότητα
στη σημερινή, ας το πούμε έτσι, εποχή, καλύπτει τη δύναμη της ψυχής σας. Καλύπτει αυτό που θέλετε να ακούσετε. Το ξέρετε. Γι' αυτό και λέμε ότι πάνω σε όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι πολύ κακό, δεν ακούει την ψυχή του. Η ψυχή του μπορεί να του λέει μην το κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Ακούει την προσωπικότητα, ακούει τη φωνή του μυαλού, ακούει τη φωνή, δεν λέω ότι το μυαλό είναι κακό, ακούει περισσότερο αυτό που έχει χτίσει σαν ρόλος και σαν προσωπικότητα την οποία βγάζει προς τα έξω. Τι θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, ότι είμαστε σκληροί, ότι είμαστε ευάλωτοι, ότι είμαστε ευαίσθητοι, ότι ο καθένας βγάζει ό,τι αυτό που πιστεύει ότι θέλει να βγάλει. Η ψυχή όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ψυχή βεβαίως έχει προσωπικότητα, η ψυχή βεβαίως έχει και μηνύματα και γι' αυτό όταν κοιμόμαστε, πολλές φορές που έχει τύχει σε πολλούς από εσάς, όταν κοιμόμαστε, επειδή δεν υπάρχει πλέον η προσωπικότητα, γιατί κοιμόμαστε, οπότε εκεί χάνεται η προσωπικότητα, υπάρχει μόνο η ψυχή, γι' αυτό και επικοινωνούν οι άλλες ψυχές, αυτές που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να μας περάσουν ένα μήνυμα. Πρόσεχε. Εκείνο. Το άλλο. Μην ανησυχείς. Ζήσε τη ζωή σου. Θα τα καταφέρεις. Κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται από την άλλη την πλευρά. Οι ψυχές μεταξύ τους, φίλες και φίλοι, επικοινωνούν. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε είναι εδώ στο γήινο, είτε είναι στο πιο πνευματικό, στο πιο πάνω επίπεδο. Και ο Θεός επικοινωνεί μεταξύ μας. Ναι, επικοινωνεί. Αν δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η Άγια. Και δεν λέω αυτό που λέω ότι είναι, έχουμε τρελαθεί. Είναι το απόλυτο φυσιολογικό κομμάτι. Δεν θα σας το εξηγήσω περισσότερο, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα εδώ. Δεν θέλω όμως να μακρηγορήσω και να σας ζαλίσω με άλλες λεπτομέρειες. Σε ένα άλλο βίντεο μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά και να τα πούμε. Μία έννοια όμως που μπορώ να σας πω, ότι και αυτό ξεκινά από τον Αδάμ και την Εύα που έχει συμβολισμό εδώ, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με το προπατορικό αμάρτημα που λένε, δηλαδή ότι πέσαμε τον παράδεισο, στην ουσία τι χάσαμε? Χάσαμε την ευελιξία, μάλλον χάσαμε αυτό το ότι δεν υπήρχε όριο, δεν ήμασταν οριοθετημένοι. Διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα της οριοθέτησης. Ενώ ο Θεός δεν έχει όριο, είναι παντού, έτσι, όπου θέλει. Εμείς τότε ακριβώς το ίδιο, αλλά χάσαμε αυτό το όριο. Και φυσικά ήρθε και η συνειδητότητα, η επίγνωση των πραγμάτων κτλ. Φίλες και φίλοι, το σημερινό ρίξιμο στηρίζεται επίσης σε δύο πράγματα. Πάνω, γι' αυτό σας έκανα αυτή την κουβέντα για να το πιάσουμε να βάλουμε τη βάση μας. Υπάρχει αυτό που λέει ο Καρλ Γιούνγκ, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί, εγώ απλά σας το λέω, ένας ερευνητής και φιλόσοφος θα έλεγα, αλλά και ψυχολόγος, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα ταρό, ασχολήθηκε πολύ με την αστρολογία, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα, με I Ching, με πολλές γενικότερα ανατολικές και όλες εσωτερικές τέχνες. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα ταρό και κατέληξε αυτό που λέμε συγχρονικότητα μέσα από τα ταρό. Βέβαια είχαν λίγο μια διαφορετική μορφή, αλλά μοιάζαν πάρα πολύ, ασχολήθηκε πολύ βεβαίως, είχε μπει σε πολύ έτσι βαθιά μονοπάτια και έβγαλε την συλλογικότητα, έβγαλε τη συγχρονικότητα, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και φυσικά υπόθηκε και η ερμηνεία του συλλογικού ασυνείδητου. Δεν θα μπω πολύ πράγματα βαθιά, θα έλεγα όμως ότι όποια πληροφορία υπάρχει δεν χάνεται και όλοι έχουμε τη δυνατότητα, όλα είναι μια πληροφορία δηλαδή. Ότι έχουμε τις ίδιες πληροφορίες, έχουμε την ίδια γνώση, έχουμε την ίδια πρόσβαση στις γνώσεις και φυσικά το άλλο που υπάρχει είναι το πλέγμα. Αυτό υπάρχει, είναι από το λέγανε οι μεγάλοι διδάσκαλοι των Ταρό, υπάρχει η θεωρία του πλέγματος που είναι και πραγματικότητα, που σημαίνει ακριβώς, λέει, το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ανακάλυψε ξανά ο Καρλ Γιούνγκ, το είπε λίγο διαφορετικά. Το πλέγμα τι είναι? Ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, με μια κόκκινη πολύ λεπτή κλωστή, ναι, όλα τα δισεκατομμύρια ανθρώπων πάνω στον κόσμο, είμαστε συνδεδεμένοι. Άλλοτε αυτή η κλωστή είναι πολύ ισχνή, πολύ λεπτή, διότι δεν υπάρχει μια επαφή. Εγώ τώρα με έναν άνθρωπο στην Ινδία, ας πούμε, δεν έχω καμία επαφή. Υπάρχει όμως μια σύνδεση, ολική σύνδεση. Αλλά όταν έρχεστε πιο κοντά, δηλαδή με τον άνθρωπο που αγαπάτε, που ερωτευτήκατε, με έναν συνεργάτη, εκεί οι συνδέσεις γίνονται πολύ πιο ισχυρές. Οπότε υπάρχει καρμικότητα, υπάρχει σύνδεση, οι άνθρωποι δικοί μας, μάνα, πατέρας κτλ. Είναι οι πολύ ισχυρές αυτές οι συνδέσεις, αυτή η κόκκινη κλωστή είναι πιο παχιά αν θέλετε, πιο ισχυρή η σύνδεση και στηρίζεται εκεί και το ταρό διότι σου λέει ότι όλα είναι ενέργεια. Να σας πω το εξής, να το έχετε υπόψη, σας το λέω πάντα σε κάθε σχεδόν βίντεο. Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διψάτε, θέλετε να πιείτε νερό. Είναι μια πληροφορία, έτσι. Το διψάω, μιλάει το σώμα σου. Λέει, όπ, σου δίνω μια πληροφορία. Πηγαίνετε λοιπόν, εσείς πίνετε το νερό, μπαίνει το νερό μέσα στο σώμα, οπότε η πληροφορία που παίρνει το σώμα είναι ότι, α, ωραία, εντάξει, πήρα το νερό μου, είμαι οκ, μια χαρά. Έτσι λειτουργεί και το πλέγμα. Είναι μια πληροφορία, είναι μια ενεργειακή πληροφορία. Όλα είναι ύλη.
Εμείς το έχουμε πει ύλη αντί ύλη για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, αλλά τα πάντα είναι ύλη. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι εφόσον η ψυχή κινείται, δεν τη βλέπουμε, αλλά εφόσον όμως κινείται, έχει κινητικότητα, είναι ύλη. Αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης. Δεν υπάρχει θέμα τώρα αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. Είπαμε δεν θα κάνουμε φιλοσοφική αναζήτηση. Βάζουμε όμως τις ωραίες μας βάσεις για να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά, για να μπορέσετε κι εσείς να καταλάβετε κάποια πράγματα, φίλες και φίλοι. Η ψυχή λοιπόν έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ψυχή είναι μια πληροφορία και γι' αυτό 40 μέρες πριν γεννηθεί το μωρό, η ψυχή έρχεται και κολλάει σαν σφραγίδα, μπαίνει μέσα στο μωρό και παλιά κάνανε και κάποια πράγματα και κάποιες ευλογίες. Και γι' αυτό μετά 40 μέρες αφού φύγει από το σώμα, δεν είναι τυχαίες αυτές οι μέρες, μπορεί να ταξιδέψει οπουδήποτε θέλει και να πάει μετά και στη Σελήνη, στα Ηλίσια πεδία, να μείνει για ένα χρονικό διάστημα και μετά να πάει στο άλλο ταξίδι και να μείνει ένα με το άπειρο, ένα με το Θεό, ένα με την νόηση, ό,τι θέλετε. Όλο ένα και περισσότερο οι επιστήμονες αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα νοητικό σύμπαν. Ένα σύμπαν το οποίο έχει νόηση. Έχει τη δική του νόηση, έτσι. Έχει τη δική του εξυπνάδα. Μέχρι εδώ. Δεν λέω κάτι άλλο. Το σημερινό ρίξιμο, φίλες και φίλοι. Επίσης, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο αριθμός 4 που είπαμε προηγουμένως στηρίζεται και στα 4 στοιχεία της φύσης, όπως και τα ταρό. Δηλαδή, τα ταρό έχουν 4 στοιχεία, η αστρολογία έχει 4 στοιχεία, δηλαδή νερό, φωτιά, αέρα και γη. Τι σημαίνουν αυτά? Είναι συμβολισμοί. Η φωτιά σημαίνει η επιθυμία μας, οι επιθυμίες μας. Αυτό έλεγε ο Πυθαγόρας. Το νερό σημαίνει το συναίσθημά μας, ο έρωτας. Και η σεξουαλική πράξη και ο ρομαντισμός και όλα. Η γη σημαίνει αποκτήματα, σημαίνει η ύλη, να χτίσω, να αποκτήσω ένα όνομα, να χτίσω τη φήμη μου, να αγοράσω ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Είναι η ανάγκη μας, έτσι. Και τα σπαθιά σημαίνει η εκπαίδευση, σημαίνει η επικοινωνία, ο λόγος, πώς επικοινωνώ, το δίκαιο, το άδικο. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμβολισμοί και αστρολογία και αριθμολογία βέβαια, είναι μια βαθύτατη έννοια συμβολισμών. Αυτό είναι το θέμα. Απλά στη σημερινή εποχή λίγο αυτά έχουν λίγο ευτελιστεί. Όμως το σημερινό ρίξιμο, φίλες και φίλοι, θα δούμε τη δύναμη της ψυχής και το τι μηνύματα υπάρχουν. Αυτό θα γίνει με το διάλεξε μια κάρτα. Θα σας φέρω λοιπόν εδώ πέρα τα decks να τα δείτε. Είναι ιδιαίτερα, είναι ξεχωριστά, είναι πολύ όμορφα και θα πάρετε πολύ όμορφες πληροφορίες, πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες εύχομαι να αυτή η πληροφορία, γιατί είπαμε η ενέργεια είναι πληροφορία, να μπει μέσα σας, στην καρδιά σας, στο μυαλό σας, στην ψυχή σας και να σας βοηθήσει, να σας στηρίξει και μπορεί και γιατί όχι να σας αλλάξει και ως ανθρώπους. Πάμε τώρα να δούμε 2-3 πράγματα. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι λίγο να σας γνωρίσουμε τα decks, να τα δείτε, τι σας αρέσουν. Το πρώτο deck είναι αυτό εδώ, έχει και χρυσά και χρυσό μέσα, έτσι να το γνωρίσετε λιγάκι. Θα ανακατέψουμε μετά, να το δείτε, είναι πανέμορφο, υπέροχες αποτυπώσεις. Το δεύτερο deck είναι αυτό εδώ πέρα, με τις ιδιαίτερες αυτές κάρτες, και αυτές εδώ πέρα με πολύ ωραία χρώματα, χρυσό και εδώ πέρα, έχει πολύ... Απλά θέλω να τις γνωρίσετε και ό,τι σας κάνει εσάς, έτσι σας αρέσει. Εδώ έχουμε 3 κυπέλων, εδώ έχουμε το 9 πεντάκτινο, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Υπάρχει αυτό το deck, το οποίο είναι vintage, είναι πάρα πολύ όμορφο deck. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου, Rider Waite κλασικό. Λοιπόν, και έχει και εδώ διάφορα πράγματα. Εδώ που είμαστε, εδώ είμαστε στο εξισορροπό, 2 πεντάκτινο. Πολύ ωραία, ισορροπίες της ζωής. Εγώ θα σας τα γνωρίσω και εδώ ένα πάλι πολύ όμορφο deck με πάρα πολύ όμορφες αποτυπώσεις. Για να δούμε. Μου βγήκε λίγο ήλιος εδώ πέρα. Δείτε το εσείς έτσι τι σας αρέσει αυτά. Τι σας αρέσει εσάς, τι σας τραβάει. Τι τραβάει η ψυχή σας στην ουσία. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο deck. Ο αριθμός 4, ο αριθμός σώματος, η σύνδεση, όλα είναι ενσωματωμένα. Ναι, μπορεί να μην έχουμε, μάλλον έχουμε επιθυμίες, οι επιθυμίες του καθενός μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά η βάση, η ρίζα είναι η ίδια. Όλοι χρειαζόμαστε συναισθηματική κάλυψη, η ρίζα είναι η ίδια. Όλοι χρειαζόμαστε οικονομική ασφάλεια, η ρίζα είναι η ίδια. Τώρα, κάποιος μπορεί να θέλει πολύ περισσότερα λεφτά, κάποιος μπορεί να θέλει επαγγελματική καταξίωση, κάποιος μπορεί να θέλει να ανέβει όσον αφορά στο κομμάτι της εταιρείας, να χτίσει δικιά του εταιρεία ή οτιδήποτε. Η επιθυμία όμως και η βάση, η ρίζα είναι η ίδια. Εκεί βασίζεται. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι τι θα επιλέξετε εσείς. Αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό. Οπότε, φίλες και φίλοι,
Ελπίζω τώρα να είστε κατάσταση που να έχετε επιλέξει για να δούμε τη δύναμη της ψυχής. Εγώ τα βάζω τώρα εδώ στην άκρη, παίρνω τα DEX, θα τα ανακατέψω μετά. Ωραία, και παίρνω το πρώτο αυτό DEX το ιδιαίτερο, ανακατεύω για να μπει η πρόθεση σε αυτό το deck που είναι η δύναμη της ψυχής, η δύναμη της ψυχής σου, η δύναμη να καταφέρνεις πράγματα, η δύναμη να εκτιμήσεις κιόλας πράγματα, διότι πρέπει και να εκτιμηθούν πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, διότι έχουμε το δώρο της ζωής, όπως και να το κάνουμε, με ό,τι δυσκολίες, μας έχει δοθεί το δώρο της ζωής. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι και μία... Θα μας πει βέβαια εδώ το deck τι θέλει, ποια είναι το μήνυμα γενικότερα και γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα. Φίλες και φίλοι λοιπόν, ωραία. Κόβω τώρα. Και αρχίζω και επιλέγω τις τρεις πρώτες κάρτες. Θα σας εξηγήσω, μην ανησυχείτε καθόλου, τις αποκαλύπτω. Πρώτα απ' όλα είναι όλος ο κόσμος. Μία σημαντική, πολύ δυνατή κάρτα, πολύ ιδιαίτερη, πολύ όμορφη. Η δεύτερη κάρτα είναι ο υπότης μπαστούνι, θα σας τα δείξω. Και η τρίτη κάρτα που επιλέγω είναι ένας άλλος υπότης κούπα. Πολύ ωραία. Το αφήνω για την ώρα εδώ. Θέλω να το δείτε. Θέλω να δείτε αυτές τις τρεις κάρτες. Αυτές οι τρεις κάρτες, φίλες και φίλοι, κάνουν μια πολύ όμορφη εικόνα, δείτε το εδώ, πολύ όμορφες εικόνες. Είναι ο κόσμος, είναι ο υπότης μπαστούνι και ο υπότης κούπα. Είναι η προσωπικότητα της ψυχής σας. Γεννηθήκατε σε έναν κόσμο, γεννηθήκατε στον κόσμο, είναι λογικό. Ήρθατε σε αυτή τη ζωή για να βγείτε έξω στον κόσμο, για να βρείτε τη δική σας θέση σε αυτόν τον κόσμο, περνώντας όμως μέσα από κάποια μαθήματα. Η ψυχή σας λοιπόν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να βοηθήσει και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και για να πάρει μαθήματα. Ό,τι είναι για τον καθένα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και τα τέσσερα εδώ και τα μαθήματα. Μαθήματα δύναμης θέλησης, μαθήματα μόρφωσης, μαθήματα, αν θέλετε, ας το πούμε, και επιμονής, αλλά και για να γνωρίσετε και άλλους ανθρώπους και να εκφραστείτε και μέσα από αυτούς. Το δεύτερο κομμάτι, η προσωπικότητα της ψυχής, διότι είπαμε, η ψυχή και η προσωπικότητα, είναι ένας υπότης μπαστούνι. Ενέργεια. Να μεταφέρετε την ενέργεια στον κόσμο. Είστε άνθρωποι, η ψυχή σας έχει πολλή ενέργεια, η οποία χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι τις βλέπετε εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα. Τα βλέπετε αυτά εδώ πέρα. Τις σαλαμάνδρες, αυτά τα φιδάκια που είναι τις άβρες. Είναι η αρνητική ενέργεια. Γενικά τα μπαστούνια, όχι όλα τα μπαστούνια, γενικά αυτά εδώ πέρα τα μπαστούνια, που έχουν πρόσωπο, σημαίνει μεγάλη προσοχή στο πώς χρησιμοποιώ την ενέργειά μου. Πάντα να είστε στο φως. Η ψυχή σας λοιπόν έχει γνώσεις, έχει δύναμη να απορροφήσει γνώσεις, έχει αρκετή ενέργεια για να μπορέσει να χωρέσει πολλά πράγματα και να προχωρήσει, όμως ο υπότης σημαίνει έχετε αποστολή. Η ψυχή σας, η προσωπικότητα έχει έρθει με μια αποστολή. Και αυτή η αποστολή είναι να μάθει πράγματα, να γνωρίσει πράγματα, αλλά και να βοηθήσει όμως με θετικό τρόπο. Βοήθεια λοιπόν. Η ιστορία μας είναι βγαίνω στον κόσμο για να βοηθήσω και να μεταφέρω ένα μήνυμα. Και το έχω αποστολή ως αυτό. Και το επόμενο είναι ο υπότης κούπα. Αλλά αυτή την ενέργεια θα τη μετατρέψω σε αγάπη. Θα τη μετατρέψω ή αυτή την επιθυμία θα τη μετατρέψω σε συναίσθημα. Η αποστολή λοιπόν της ζωής, της ψυχής σας, συγγνώμη, είναι σε αυτή τη ζωή να δώσει πράγματα και να τα δώσει, να τα δώσει μέσα από την καρδιά. Γιατί ο υπότης κούπα σημαίνει έχω μια αποστολή, η οποία αυτή η αποστολή μου είναι μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το συναίσθημα, να προσφέρω, να δώσω. Χρειάζεται προσοχή εδώ, μην μείνετε εσείς με αυτό που λένε με άδειο το ποτήρι, δηλαδή μην νιώσετε το κενό. Αν τυχόν αποτύχει κάτι, μην σας πάρει από κάτω. Αυτό εννοεί εδώ. Μην τελειώσει το ποτήρι και νιώσετε, νιώθω ένα κενό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βρίσκεται νόημα. Αυτή είναι η προσωπικότητα της ψυχής σας. Η επόμενη κάρτα είναι ο σκοπός της ψυχής. Ποιος είναι ο σκοπός σας και είναι μια πολύ δυνατή κάρτα. Ο σκοπός της ψυχής σας είναι το άρμα. Αριθμός 7. Εδώ βέβαια εντάξει, έχουμε όλα τα ζώδια. Εδώ έχουμε Κρόνο από πίσω. Εδώ έχουμε τώρα ζώδια φωτιάς. Εδώ ζώδια νερού. Φυσικά θα βγουν όλα τα ζώδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πάμε ζωδιακά. Εδώ όμως βγαίνει ένας καρκίνος από πίσω. Θα τη δείτε αυτήν την κάρτα. Είναι πολύ όμορφη.
Και έχει δύο επιλογές, σαν δύο σφίγγες είναι εδώ, ή η δεξιά ή η αριστερά. Είναι η επίγνωση, ο σκοπός της ψυχής σας είναι να είστε επί των επάλξεων. Να είστε σε θέση ισχύως, να είστε σε δύναμη. Να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε. Να έχετε τη δυνατότητα να βρίσκετε τους ορίζοντες και τις διαδρομές που εσείς θέλετε να πάτε. Ή να σας το πω πολύ διαφορετικά, εναλλακτικό σενάριο. Δεν λειτουργήσε το ένα, okay, εντάξει, να πάμε στο β'. Δεν είναι κακό να υπάρχει εναλλακτικό σενάριο. Δεν είναι κακό να υπάρχει αυτό που λένε plan B. Είναι μέσα στα πλαίσια. Ο σκοπός λοιπόν της ψυχής σας είναι επίσης και η πνευματικότητα. Διότι είναι ο αριθμός 7. Να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, να αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάτι πάνω. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα να παρατηρήσετε και το σύμπαν εδώ έτσι. Ότι υπάρχει και κάτι πνευματικό, κάτι ιδιαίτερο, και ότι οι ψυχές γενικότερα δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι μόνο φιλοσοφικές έννοιες, αλλά έχουν μια δυνατότητα. Έχουν μια ιερότητα, στο πούμε. Όλες οι ψυχές έχουν μια ιερότητα. Τώρα, είπαμε ότι ναι, οι ψυχές έχουν ιερότητα, άσχετα τώρα αν οι πράξεις μας, γιατί εδώ δείχνει τις πράξεις, είναι καλές ή κακές. Αν είναι κακή, πηγαίνει αλλού. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχής. Διότι είπαμε, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, τυφλώνει αυτό που λέει η ψυχή. Η ιερότητα, και όχι μόνο αυτό, κατευθύνω την ψυχή μου, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα εδώ, το οποίο μου έρχεται τώρα, κατευθύνω και εγώ την ψυχή μου, κατευθύνω με εκεί που μου λέει και η ψυχή μου, εκεί που χρειάζεται να είμαι, ό,τι είναι για τον καθένα. Σε όποιο σημείο, σε όποιο μέρος, σε όποιο χρονικό σημείο χρειάζεται να είναι ο καθένα. Μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι μια αγάπη, μπορεί να είναι μια γνωριμία, μπορεί να είναι μια επαγγελματική επιτυχία, γιατί αυτά προέρχονται και μέσα από την ψυχή. Βέβαια εδώ λέει και το εξής. Εδώ τώρα θα σας δυσκολέψω λίγο, αλλά λέει ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από ζύγισμα και από σωστές επιλογές. Θα μου πείτε, μα στη σημερινή εποχή θα πάμε το σταυρό στο χέρι? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Ο καθένας είναι υπεύθυνος, για όλα υπάρχει ένα κόστος όμως. Για όλα, αυτό λέει εδώ πέρα να το πούμε έτσι, για όλα υπάρχει ένα κόστος. Αν επιλέξω το λευκό, θα χάσω αυτή την επιλογή, η οποία δεν ξέρω πού θα με πήγαινε. Αν επιλέξω αυτή την επιλογή, θα χάσω αυτή εδώ την επιλογή και δεν ξέρω πού θα με πήγαινε. Φίλες και φίλοι, όλα υπάρχει, για όλα υπάρχει ένα κόστος. Π.χ. είμαστε σε σχέση, έχουμε το κόστος, χάνουμε την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι μόνοι μας, έχουμε το κόστος ότι δεν είμαστε σε μία σχέση. Είμαστε σε μία δουλειά που μας αρέσει, ναι, έχουμε το κόστος ότι ναι, με πληρωνόμαστε, αλλά είναι μία δουλειά που δεν μας αρέσει. Όπως και να το εξετάσουμε, υπάρχει ένα κόστος. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το δώρο? Η ψυχή φέρνει και κάποια δώρα για σένα. Δεν έρχεται έτσι χωρίς θεϊκή παρέμβαση, ας το πούμε, και φέρνει τη δύναμη την ψυχική αντοχή. Είναι το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι είναι από τις πιο κλασικές κάρτες που σημαίνει σηκώνω την ευθύνη, σηκώνω όποιο βάρος είναι. Εσείς έχετε περάσει. Έχετε περάσει σίγουρα αρκετά βάρη, αλλά έχετε όμως όλη τη δύναμη και την ενέργεια να σηκώσετε αυτά τα βάρη. Ευθύνες. Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να σηκώσετε οποιαδήποτε ευθύνη. Σας προδώσανε, μπορείτε να το σηκώσετε. Σας εγκατέλειψαν, ναι, μπορείτε να το σηκώσετε. Νιώσατε προδοσία, νιώσατε δυσκολία, απομόνωση, απόρριψη. Ναι, είναι δύσκολο, δυσκολεύει, γιατί το σηκώνεις αυτό το βάρος. Αλλά όμως αυτό είναι ένα δώρο ψυχικής αντοχής, φίλες και φίλοι. Έχετε μια απίστευτη ψυχική αντοχή, μην το ξεχνάτε αυτό. Και η ψυχική αντοχή είναι πολύ δυνατή, διότι εκεί που οι άλλοι εξασθενούν και εγκαταλείπουν, το λέω έτσι εννοώ συμβολικά, εσείς συνεχίζετε τον αγώνα, συνεχίζετε και μπορείτε και το προχωράτε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό εδώ, πολύ όμορφο. Η επόμενη κάρτα που θα βγάλω είναι ποια είναι η πρόκληση. Έχετε και μια πρόκληση εσείς. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια πρόκληση ψυχής. Και η πρόκληση είναι ο θάνατος. Λοιπόν, η πρόκλησή σας είναι να εξοικειωθείτε με την ιδέα όχι μόνο του φυσιολογικού θανάτου, του φυσικού θανάτου, του σώματος, διότι ναι, αυτό είναι μια σφραγίδα που όλοι την έχουμε υπογράψει. Όταν η ψυχή μας επέλεξε να έρθει σε αυτή τη ζωή, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, καθημερινά παλεύουμε με την έννοια του θανάτου. Είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συμβολικό, είτε σε γύρω-γύρω επίπεδο. Δείτε τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Τι ακούμε και τι γίνεται. Πόλεμοι, το ένα το άλλο, θάνατοι κτλ.
Όμως, λέει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό εδώ. Μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Ναι, η εικόνα του θανάτου είναι πάντα τρομακτική. Είναι μια κάρτα η οποία είναι δύσκολη. Μπορεί να σας τρομάζει και αυτή η ιδέα. Από την άλλη όμως, εκείνο που λέει είναι ότι επειδή ακριβώς τα πράγματα κάποια στιγμή στη ζωή σου ολοκληρώνονται, ίσως τελειώνουν, η πρόκλησή σου είναι να καταλάβεις την ιερότητα της ψυχής, να καταλάβεις τη ζωντάνια της ψυχής, να καταλάβεις ότι η ψυχή συνεχίζει, δεν σταματάει κάπου, και αυτό είναι και πολύ έτσι καλό, μια ανακούφιση θα έλεγα και μια λύτρωση, διότι δεν είμαστε απλά ρομπότ που γεννιόμαστε και ζούμε το ενδιάμεσο και μετά πεθαίνουμε και τελείωσε. Όχι. Συνδέεται με το θείο κομμάτι, αλλά είναι και μια υπενθύμηση, ζήσε το τώρα. Κάνε αυτά τα πράγματα που θέλεις, διότι κάποια στιγμή, αν δεν τα κάνεις αυτά τα οποία θέλεις, αυτά που εσύ θέλει η ψυχή σου και ζητάει, κάποια στιγμή θα το μετανιώσεις, θα λες, αχ, γιατί δεν το έκανα, αχ, γιατί δεν έγινε. Δεν είναι αργά να ξεκινήσεις ακόμα και τώρα αυτά τα οποία θέλεις. Τώρα, βεβαίως, εννοείται ότι ο καθένας έχει τις δικές του επιθυμίες και ο καθένας μπορεί να διαφοροποιείται εδώ και να λέει, μα εγώ θέλω να κάνω επανασύνδεση με τον τάδε γιατί είμαι εκεί και τα λοιπά και δεν μπορώ και τα λοιπά. Οκ, εντάξει. Εδώ όμως σου λέει ότι κάποια πράγματα μπορεί όντως να έχουν τελειώσει. Μήπως κάποια καταστάσεις που μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί. Όμως το μήνυμα, το πολύ σημαντικό είναι συνέχισε τη ζωή σου και μη σταματάς. Κάνε όσο είναι νωρίς αυτά τα οποία θέλεις. Θες να πας εκείνο το ταξίδι, πήγαινε. Έστω και μόνος ή μόνη σου. Θες να πας, παιδί μου, μια εκδρομή σε αυτό. Λέω τώρα. Στα Μετέωρα, ξέρω εγώ. Στη Μύκονο, ναι, να πας να διασκεδάσεις. Ό,τι που δεν το έχεις κάνει. Κάντο τώρα. Θες να γράψεις ένα βιβλίο, γράψε, άρχισε να ξεκινά να γράψει. Θες να κρατήσεις ημερολόγια, γράψε. Θες να μάθεις ταρό, ξεκίνα. Θες να ασχοληθείς λίγο με αστρολογία, ασχολήσου. Θες να ζωγραφίσεις, ζωγράφεις. Θες να πας μια βόλτα, πήγαινε. Είναι και τα απλά πράγματα στη ζωή. Μη φοβάσαι την ιδέα του θανάτου, γιατί εδώ είναι ο φόβος θανάτου. Μη φοβάσαι την ιδέα του θανάτου. Χαλάρωσε το σε αυτό. Ίσως λίγοι διαλογισμοί, λίγη φιλοσοφία, λίγο έτσι, να σε χαλαρώσουν από αυτό το κομμάτι. Αλλά η πρόκλησή σου είναι αυτή, σου λέει η ψυχή σου εδώ, το φοβάσαι αυτό το κομμάτι. Αλλά προέρχομαι από ένα δημιουργικό τίποτα, προσέξτε. Προέρχομαι από ένα δημιουργικό τίποτα και θα ξαναπάω σε ένα δημιουργικό τίποτα, όπου εκεί θα ενωθώ με άλλες ψυχές και με άλλα πράγματα. Το επόμενο, πολύ σημαντικό. Ποια είναι η συμβουλή της ψυχής? Η συμβουλή είναι η σελήνη, μια πολύ όμορφη κάρτα, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με το ψυχικό μας κομμάτι και σου μιλάει για διαίσθηση, σου μιλάει για ψυχική πάλι ενσυναίσθηση, σου μιλάει γιατί όλο είναι μέσα σου και να προσέχεις τις φάσεις της σελήνης, διότι η ψυχή σου με κάποιο τρόπο, μάλλον δεν είναι τυχαίος αυτός ο τρόπος, απλά δεν έχω την ώρα αυτή τη στιγμή και το υπόβαθρο να το εξηγήσω, συνδέεται με τις φάσεις της σελήνης. Η σελήνη, ναι, έχει να κάνει με την ψυχή. Στην αστρολογία έχει να κάνει με θέματα ψυχής και συναισθήματος. Συνδέεται λοιπόν η ενέργεια της σελήνης με θέματα ψυχικά. Ψυχικές ενοράσεις, όνειρα εδώ, προφητικά όνειρα, ενέργειες, συναίσθημα. Η πρόκλησή σου λοιπόν είναι εδώ πέρα να ακούσεις τι έχει να σου πει η ψυχή. Ποια είναι τα θέλω της, ποιο είναι το τραγούδι της ψυχής. Διότι είπαμε εδώ πέρα υπάρχει πολύ φασαρία, υπάρχει πολύ έτσι πράγμα, πολύ ένταση και δεν την ακούς καμιά φορά. Ήρθε η στιγμή, γιατί αυτή είναι η πρόκλησή σου και είναι αυτό που λένε, μα πώς είναι το μυαλό μου, μα μήπως τελικά δεν ισχύει, μα μήπως μπερδεύομαι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσεις λίγο μέσα σου. Γιατί εδώ είναι μια πολύ δυνατή κάρτα η οποία σου λέει ότι κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχει και μια συνέχεια εδώ, ξέρεις κάτι, μετά αφού αποχωριστεί λίγο η ψυχή, ας πούμε, από το σώμα, είναι σαν να ζούμε σε μια ονειρική κατάσταση. Μια νιρβάνα που λένε, μια ονειρική κατάσταση. Μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι μόνο στάσιμα τα πράγματα, έχουν μια κινητικότητα τελείως διαφορετική από τον γήινο κόσμο, αλλά υπάρχει κινητικότητα. Και εδώ η σελήνη σου δίνει την ενέργεια, σου δίνει τη δύναμη, σου δίνει την ψυχική ενόραση να καταλάβεις την αλήθεια και την ψέμα. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι και η πρόκλησή σου. Αυτή είναι η πρόκληση της ψυχής. Αυτή είναι η συμβουλή της, ας το πούμε. Η επόμενη κάρτα είναι η πρόοδος. Πώς θα προοδεύσει η ψυχή? Γιατί η ψυχή πρέπει να προοδεύσει με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να μένει στάσιμη. Δεν είναι μόνο οι ενέργειες εξωτερικές. Δεν είναι μόνο οι γνωριμίες. Είναι διάφορα πράγματα. Και για να δούμε εδώ πώς θα προοδεύσει. Και θα προοδεύσει με μια πολύ ωραία κάρτα που είναι η άνθηση. Η αυτοκράτηρα σημαίνει άνθηση.
Ανθίζω, κοιτάξτε εδώ πέρα και τον κήπο, κοιτάξτε εδώ, κρατάει ένα λουλούδι, κρατάει ένα λουδάκι, έχει στα μαλλιά της λουλούδια. Είναι η χαρά, είναι ότι κάνουμε δημιουργικά πράγματα, να κάνουμε νέα ξεκινήματα. Είναι ο αριθμός 3, που είπαμε και προηγουμένως για τον αριθμό 3, που ο αριθμός 3 είναι και η δημιουργικότητα. Να γευτούμε τη χαρά της φύσης, της δημιουργίας, της πλάσης. Είμαστε τόσο τυχεροί που ζούμε σε ένα τόσο όμορφο πλανήτη, ευλογημένο πλανήτη, που έχει τόσο όμορφα πράγματα, τόσο όμορφα να μας δώσει πράγματα. Να γεμίσεις λοιπόν την ψυχή σου, η πρόοδος προέρχεται εδώ με το να γεμίσει αυτή η ψυχή. Με το να πάρει πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες εικόνες και πολύ όμορφες ενέργειες. Και η τελευταία κάρτα έχει ένα τελευταίο μήνυμα για σένα, είναι η 7η κάρτα. Μάλλον δεν είναι ακριβώς 7, είναι 1. Αυτά τα 3 είναι μία κάρτα, 2, 3, 4, 5, 6 και μία κάρτα 7. Έτσι πηγαίνει, γιατί η προσωπικότητα έχει 3 κάρτες. Και είναι και η μεγάλη ιέρια. Η μεγάλη ιέρια. Λοιπόν, τι να πούμε πάλι εδώ. Η μεγάλη ιέρια κυβερνάται φυσικά από την σελήνη, από τις φάσεις της νέας σελήνης και της πανσελήνου. Επηρεάζεται η ψυχή σου πάρα πολύ από τις φάσεις της σελήνης για κάποιο λόγο. Θα το δεις εσύ, δες το εσύ αστρολογικά, δες που έχεις τη σελήνη σου, σε ποιο ζώδιο ή η σελήνη σου στο χάρτη σου αν είναι δυνατή, είναι αδύναμη, πώς γίνεται κτλ. Γιατί σε επηρεάζει. Μπορείς να πάρεις αρκετές πληροφορίες. Η μεγάλη ιέρια όμως λέει για όλα εκείνα τα μυστικά τα οποία η ψυχή σου γνωρίζει και μπορεί να στα δώσει και να τα γνωρίσεις και να σε οδηγήσει σε αλήθειες που νομίζει ότι δεν είναι πραγματικές. Η πραγματικότητα, σας μίλησα προηγουμένως για ενέργεια. Αν καταφέρετε να διαβάζετε λίγο την ενέργεια, να ακολουθείτε λίγο τη δύναμη της ψυχής σας, θα σας αποκαλυφθούν πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες, πολλές ιδιαίτερες καταστάσεις. Η μεγάλη αίρεα γνωρίζει όλες τις αλήθειες. Γνωρίζει αλήθειες της ψυχής, γνωρίζει αλήθειες αυτού του ρηξίματος, γνωρίζει τις αλήθειες για τον θάνατο, για τη σελήνη, γνωρίζει για τις επιλογές σας, για την αποστολή σας, τα γνωρίζει όλα αυτά. Μισό λεπτό. Να περάσει όλα τα παλιά, παίρνω ένα λεπτό, γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή, έτσι. Όλα, φίλες και φίλοι, είναι μέσα στη ζωή. Είναι όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή και αυτό τώρα που έγινε είναι όλα μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή είναι κίνηση, η ψυχή είναι κίνηση, τίποτα δεν τελειώνει. Η μεγάλη αίρεα λοιπόν είναι το τελευταίο μήνυμα της δικής σας ψυχής, που είναι οι πραγματικές αλήθειες, που είναι κρυφές, τις οποίες εσείς μπορείτε όμως να μάθετε. Με αυτό το όμορφο το αφήνω εδώ για λίγα δευτερόλεπτα, να το δείτε όλο σαν το έργο σας, της ψυχής σας, γιατί η ψυχή σας έχει επιλέξει αυτές τις κάρτες, μέσα αν θέλετε από τη δική μου την ενέργεια, τη δική μου τη βοήθεια, και να πάμε μετά στο δεύτερο deck, φίλες και φίλοι. Είπαμε, είναι ένα ανατρεπτικό ρήξιμο, ένα ιδιαίτερο ρήξιμο, το οποίο μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. Δεύτερο deck, φίλες και φίλοι, είναι αυτό εδώ. Να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, όσοι επιλέξατε, επιτρέψτε μου τώρα να ανακατέψω και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε και προηγουμένως. Θα σας πηγαίνω εγώ βήμα-βήμα με τις επιλογές, τι θα επιλέξουμε, που είναι πρώτα οι 3 κάρτες για την προσωπικότητα της ψυχής. Δεύτερο deck. Πρώτη κάρτα λοιπόν, προσωπικότητα ψυχής, ένας βασιλιάς πεντάκτημα. Δύναμη. Έχει έρθει με πολύ δύναμη, με πολλή αντοχή και αυτή εδώ πέρα, γιατί και αυτός ο βασιλιάς έχει μεγάλες ψυχικές αντοχές. Γενικά τα ζώδια της γης έχουν πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή για να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα, και εδώ σημαίνει και σοφία, εδώ σημαίνει και ασφάλεια, γιατί χρειάζεται η ψυχή σας να έχει και ασφάλεια εδώ. Να αισθάνεται ασφαλής, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι εδώ, είναι και λίγο συμβολικά να το πάμε, είναι και η γενικότερη ασφάλεια. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει είναι ο φόβος της ψυχής εδώ. Εδώ είναι ότι πολλές φορές φοβόμαστε. Φοβόμαστε για το πού πηγαίνουμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Η προσωπικότητα εδώ της ψυχής λέει ότι ξέρεις, φοβάμαι το κρύο, το νέο συμβολικά. Φοβάμαι την πνευματική φτώχεια επίσης. Η ψυχή σας πρέπει να γεμίσει με πνευματικότητα. Γιατί εδώ αρχίζει και γίνεται η ψυχή πολύ παίρνει την ενέργεια πολύ της λογικής, της τετράγωνης λογικής. Και κάποια πράγματα, ξέρετε, δεν χρειάζεται λογική. Χρειάζεται να τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Και η επόμενη κάρτα είναι το πλήγωμα. Λοιπόν, η ψυχή σας είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και πρέπει να την προστατεύσετε. Η ψυχούλα σας είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να την προστατεύσετε.
αν δεν υπάρχει λίγο πνευματική τροφή, okay, υπάρχει η δυνατότητα της ύλης εδώ και της, και της οικονομικής ασφάλειας. Αν δεν υπάρχει πνευματική τροφή, η ψυχή σας, η καρδιά σας, γιατί συνδέεται, η ψυχή συνδέεται με όλα. Συνδέεται με το μυαλό, συνδέεται με την καρδιά, συνδέεται με το σώμα μας, συνδέεται με τις πέντε υποδοχές, δηλαδή τις πέντε αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή κτλ, κτλ, γεύση κτλ. Εδώ όμως φοβάται η ψυχή. Πρέπει να την προστατέψετε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να την θωρακίσετε. Πρέπει να την κάνετε να νιώθει ασφάλεια και όχι ανασφάλεια. Δεν λέω ότι έχετε κάνει κάτι κακό. Προς Θεού, έτσι, ίσα ίσα. Εδώ λέει πρόσεξε την ψυχούλα σου. Πρόσεξε πώς ανοίγεσαι. Πρόσεξε πού ανοίγεσαι. Σε ποιους ανθρώπους εμπιστεύεσαι. Ποιοι άνθρωποι είναι εύκολο να σε προδώσουν. Μιλήσαμε για προδοσία. Μην αφήσεις. Προστάτεψε την ψυχή σου. Μην αφήσεις να προδοθείς. Και φυσικά τάισε την ψυχή σου με αρκετή πνευματικότητα. Με πράγματα τα οποία θα την κάνουν να χαρεί. Πνευματικότητα τώρα είναι πολλά πράγματα. Δεν λέω τώρα να πάμε να γραφτούμε σε κατηχητικό προς Θεού, ούτε λέω να πάμε. Η πνευματικότητα μπορεί να είναι διαβάζω ένα βιβλίο. Πνευματικότητα είναι μιλάω με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν κάποια πράγματα. Πνευματικότητα είναι διαβάζω κάποια βιβλία. Πνευματικότητα είναι περπατάω στη φύση και δέχομαι τη σοφία της φύσης. Έτσι λέω κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι θεραπείες. Για πάμε να δούμε όμως, εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, προστατεύω την ψυχή μου, την αγαπώ και την προστατεύω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο αυτοκαταστροφικοί, συμβαίνει, γιατί έτσι είναι το DNA τους, ας το πούμε, έτσι έχουν μεγαλώσει. Και το ξέρουμε και ίσως έχετε και εσείς τέτοια παραδείγματα. Αν έχετε τέτοια πράγματα, μέσα σας νιώθετε, μπορείτε με κάποιο τρόπο ή και με βοήθεια από ειδικούς, συμβούλους να το πω έτσι, να προστατεύσετε την ψυχή σας. Είπαμε, είναι ένα ιδιαίτερο, πολύ αποκαλυπτικό ρίξιμο και βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Και βεβαίως ο σκοπός της ψυχής είναι, εδώ είναι η δικαιοσύνη. Εδώ έχει έρθει να βάλει τα πράγματα σε μια ισορροπία, σε μια ζυγαριά, δείτε το. Σε μια ζυγαριά, αλλά και να πει αλήθειες. Είναι μια πολύ καρμική κάρτα. Η δικαιοσύνη έχει να κάνει επίσης με καρμικές καταστάσεις, δηλαδή ό,τι κάνω θα πάρω σε κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν κλείσω κύκλος, αν κάνω κάτι κακό, κάτι θα γίνει το οποίο θα είναι της ίσης ανταπόδοσης της ενέργειας που έχω κάνει. Και πολλές φορές δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, λέω τώρα, αν βάλω τρικλοποδία σε έναν άνθρωπο, δεν θα μου βάλει τρικλοποδία, να το πω έτσι, στο σύμπαν και σε μένα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Όμως εδώ, επειδή έχει βγει, ο σκοπός είναι να είστε δίκαιοι, δίκαιες με τον εαυτό σας. Και με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό σας. Μπορεί να σημαίνει επίσης ασχολούμαι με δικηγορικά πράγματα, με νομοθεσίες, ασχολούμαι με το κομμάτι του δικαίου, έχει να κάνει και με τη μόρφωση εδώ, έχει να κάνει και τις σπουδές, έχει να κάνει και με τη διδασκαλία, έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο. Να σκεφτούμε και λίγο εκτός κουτιού που λένε out of the box, θα το πω έτσι πολύ αγγλικά. Λοιπόν, γιατί ο καθένας από εσάς, δεν ξέρω τώρα, με βλέπουν αρκετοί, μπορεί να σημαίνει κάτι το οποίο να συμβολίζει για εσάς. Ο σκοπός όμως είναι εδώ και να κρατήσω ισορροπίες και να είμαι αληθινός και να είμαι αληθινή και να προχωρήσω στη ζωή μου με αρκετή δύναμη και με τη δύναμη του λόγου και της αλήθειας. Αλήθεια είναι εδώ. Ποια είναι τα δώρα? Ποια είναι τα δώρα τώρα της ψυχής? Τι δώρα φέρνει η ψυχή? Η δώρα, μάλιστα. Προσέξτε μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Αυτή η κάρτα τρομάζει. Είναι και αυτή μια από τις πιο άσχημες κάρτες στον ταρό. Είναι το 10 σπαθί. Βλέπετε, εδώ είναι η προδοσία, εδώ είναι τα πίσω μαχαιρώματα, είναι πέφτω στα πατώματα έτσι και δεν μπορώ να σηκωθώ με τίποτα. Όμως είναι δώρο εδώ. Αυτή η κάρτα αυτομάτως, από αρνητική, γίνεται θετική. Είναι η δύναμη του μπορώ να αντέξω τόσα πράγματα, γιατί και εδώ σημαίνει ψυχική αντοχή, που να αντέξω τόσα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να με ρίξει κάτω. Το δώρο της ψυχής σας είναι η δύναμη του να μπορώ να ξεκινήσω ξανά ακόμα και όταν είναι όλοι εναντίον μου. Εγώ θα κάνω αυτό το οποίο ζητάει η ψυχή μου και θέλει η ψυχή μου, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό και πολύ όμορφο μήνυμα το οποίο σας δείχνει ότι κι αν ακόμα σας προδώσουν, κι αν ακόμα σας ρίξουν, κι αν ακόμα σας εγκαταλείψουν ή οτιδήποτε, εσείς έχετε το δώρο, τη δύναμη του να σηκωθείτε ξανά και να σταθείτε στα πόδια σας. Όποιες και είναι αυτές οι απώλειες, όσο μεγάλες και αν είναι και σημαντικές, η δύναμη του να προχωρήσω και να ζήσω
Εντάξει, γιατί εδώ σημαίνει ζω κιόλας, και να μην αφήσω τίποτα να σταθεί εμπόδιο. Ποια είναι η πρόκληση της ψυχής, φίλες και φίλοι? Η πρόκληση είναι... Πάλι πεντάρι εδώ. Λοιπόν, η πρόκληση είναι να μπορώ να βρίσκω το δίκιο μου μέσα από δύσκολες καταστάσεις και δύσκολους ανθρώπους. Εδώ είναι οι άνθρωποι, κοιτάξτε, δείτε, εδώ ποιος έχει δίκιο. Μπορείτε να βρείτε, να βρείτε την άκρη. Είναι ένα έδαφος το οποίο δεν είναι στέρεο, είναι περίεργο. Υπάρχει πολλή ενέργεια εδώ, η οποία όμως φεύγει σε τσακωμό, σε παρεξηγήσεις, σε πράγματα. Δηλαδή σας φεύγει η ενέργεια σε τέτοια πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η πρόκληση της ψυχής, να αντέχετε, αλλά να μην μπαίνετε σε αντιπαραθέσεις που δεν έχουν νόημα. Όποια και να είναι αυτή. Η αντιπαράθεση μπορεί να γίνει είτε με face to face που λένε, πρόσωπο με πρόσωπο, είτε πλέον και μέσω διαδικτύου, μέσω social media κτλ. Προσέξτε όμως, γιατί μπορούν να σας παρεξηγήσουν πολύ εύκολα και να χάσετε το δίκιο σας. Αυτό είναι η πρόκληση της ψυχής σου. Λέει η ψυχή, πρόσεχε, μην μπλέκει σε πράγματα. Μπορεί να το λένε και φίλοι σας αυτό. Ή να το λέτε και στον εαυτό σας καμιά φορά. Μην μπλέξει πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα και δεν θα βγει κανένα νόημα. Δεν θα βρει το δίκιο σου. Θα χάσει τόσο πολύ ενέργεια, θα έχει γίνει τόσο πολύ, θα διάσει από ενέργεια, που θα είναι σαν να σου έχουν πλακώσει 40 άτομα. Ποια είναι η συμβουλή? Η συμβουλή της ψυχής, λοιπόν, είναι, βέβαια, λοιπόν, βγαίνει ένα, έχουν βγει δύο πολύ ισχυρά χαρτιά σπαθιά. Είναι γυναικείες φιγούρες. Εδώ όμως, η συμβουλή είναι ακεραιότητα, ψυχραιμία, δικαιοσύνη πάλι εδώ, έχει να κάνει πολύ με το θέμα της δικαιοσύνης ή της αδικίας κιόλας, και η συμβουλή της ψυχής είναι ότι αυτοπεποίθηση, ακλόνητος γενικότερα σε καταστάσεις και γεγονότα, να μην σε επηρεάζει τίποτα, αλλά να τα φιλτράρεις μέσα από λογική, και μέσα από σταθερότητα και μέσα από ηρεμία. Γιατί εδώ μιλάει για ηρεμία και εδώ μιλάει για ηρεμία. Εδώ αυτή η βασίλισσα είναι πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή. Δεν τα βάζει κανένας μαζί της. Αλλά δεν είναι επιθετική. Είναι σε στάση, αν παρατηρήσετε, λίγο άμυνας, γιατί εδώ ναι μεν έχει τραβήξει το σπαθί, αλλά το χέρι της χαϊδεύει το σπαθί. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει επιτεθεί, διότι δεν χρειάζεται. Έχει τέτοια δύναμη που τίποτα δεν μπορεί να την κλονίσει από αυτό το οποίο μαθαίνει. Αλλά μιλάει όμως εδώ. Μιλάει με τέτοιο τρόπο και με τέτοια επιχειρήματα. Και αυτή είναι η συμβολή της ψυχής, σημαίνει εκφράσου, μίλα αυτό που σε πληγώνει, μίλα αυτό που σε ρίχνει, μίλησε για δικαιοσύνη και για ισοτιμία και για ισοζυγία. Αυτοπεποίθηση εδώ. Ένα μήνυμα ίσως ότι μπορεί να είστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε και τόσο πολύ αυτοπεποίθηση, το οποίο σημαίνει δεν είναι κακό, έτσι. Δεν κρίνουμε. Όλοι κάποια στιγμή χρειάζεται να πούμε μια αυτοπεποίθηση για να πω κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να το αποκτήσετε. Μαθαίνετε κιόλας. Ναι, γίνεται, είπαμε, μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή, έχουμε προκλήσεις και η ψυχή μαθαίνει από αυτό και μπορεί να γεμίσει πολύ μετά. Και δες μετά την αγαλία που θα έχεις όταν μίλησες ή όταν μιλήσεις για κάτι το οποίο βλέπεις εσύ, το οποίο σε αδικεί. Με αδίκησες. Και εξήγησε το. Πάνω σε χάρη, με χώρισες. Okay, με χώρισες, αλλά με αδίκησες. Μου είπες άλλα πράγματα. Μου είπες αυτό, μου είπες εκείνο, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες, αλλά όμως, από την άλλη, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Σε συνεργάτη, στο αφεντικό, με ήρεμο τρόπο. Ξέρεις κάτι, ναι, μου είπες, μου υποσχέθηκες, αλλά τελικά δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, ποιο ήταν το κριτήριο, τι συμβαίνει, τι έγινε λάθος. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, εντάξει. Στο επόμενο είναι η πρόοδος της ψυχής, με ποιο τρόπο η ψυχή θα προοδεύσει. Και προοδεύει μέσα, ρε παιδιά, από μια πανέμορφη κάρτα, που είναι η οικογένεια. Θα προοδεύσει η οικογένεια, όταν λέμε να ξεφεύγουμε λίγο από τα όρια, δεν σημαίνει μόνο βιολογική, σημαίνει και συμβολική, σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί η οικογένεια εσείς να έχετε 10 ζωάκια, λέω τώρα έτσι. Μπορεί να υιοθετήσετε, να έχετε υιοθετήσει, πολλά πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Η ζωή κρύβει εκπλήξεις. Εδώ όμως είναι η χαρά της ζωής. Είναι το συνέστημα, είναι το μαζί, μπορεί να είναι και η φιλία, μπορεί η οικογένειά σας να είναι ένας φίλος, μία φίλη, κάτι. Ένας ξάδερφος ή να έχετε οτιδήποτε. Αλλά είναι μια πολύ όμορφη κάρτα που η πρόοδος σημαίνει επαφή κιόλας.
επαφή με τους ανθρώπους. Ουσιαστική, συναισθηματική επαφή με τους ανθρώπους. 10 κούπα. Μια χαρούμενη κάρτα, μια ευτυχισμένη κάρτα που σας οθεί κιόλας η ψυχή σας να σας πει κιόλας ότι προοδεύω όταν είσαι χαρούμενος ή χαρούμενη. Τόσο απλά. Και η τελευταία κάρτα που είναι ένα μήνυμα. Έχει ένα μήνυμα. Αυτή η ψυχή έχει κάποιο μήνυμα να σου πει, κάποιο μήνυμα να σου δώσει και είναι η αναζήτηση. 8 κούπα. Το 8 κούπα σημαίνει ότι πολλές φορές θα χρειαστεί ίσως στη ζωή σου να περπατήσεις έναν μοναχικό δρόμο. Όταν λέμε μοναχικό δρόμο δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Μπορεί να σημαίνει και αυτό, αλλά κυρίως σημαίνει έναν μοναχικό δρόμο διότι πέτυχες, έκανες πράγματα. Μήπως ήρθε η στιγμή, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε σελήνη, λοιπόν, ναι, γέμιση, νέα σελήνη και πανσέλινο, λοιπόν, με κάτω από το φως του φεγγαριού βεβαίως και η δική σου η ψυχή επηρεάζεται από τη σελήνη, δεν είναι τυχαίο, να βρεις το σκοπό της ζωής σου. Αυτή η κόκκινη κάπα σημαίνει ενέργεια, σημαίνει δύναμη, προχωράω. Η μαγκούρα, το μπαστούνι αυτό εδώ πέρα που έχει, είναι καρμικό, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να αντιληφθείς τη δύναμη που έχεις, τη στήριξη που έχεις, γιατί μπορείς να στηρίξεις τον εαυτό σου άνετα. Εδώ σημαίνει φεύγω και από μια δύσκολη κατάσταση. Ο καθένας ξέρει, τώρα μπορώ να πω λεπτομέρειες, να πω. Σημαίνει όμως ότι μπορώ να φύγω από μια συναισθηματική, δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Πάω να βρω κάτι άλλο. Πάω να βρω αυτό το οποίο θέλει τελικά η ψυχή μου ή αναζητά. Ό,τι είναι για τον καθένα, είπαμε. Οι επιθυμίες του καθενός, η ρίζα είναι η ίδια. Η βάση είναι η ίδια, αλλά η προτεραιοποίηση είναι διαφορετική. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου. Συναισθηματικά, ναι, έχεις χτίσει, χτίζεις κυρίως συναισθηματικά εσύ και καλά κάνεις. Και έτσι πρέπει. Και η ψυχή αυτό σου λέει, εδώ με το 10 και εδώ σου μένει με το 8. Σου μιλάει με το 8. Μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα στη ζωή τα οποία γεμίζουν τα ποτήρια και η ψυχή ξεδιψάει με όμορφα πράγματα. Βρίσκεις δύναμη. Το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα εδώ, να το δείτε όλο σαν ολοκληρωμένο και πάμε στο επόμενο. Η δύναμη της ψυχής, η δύναμη που σε έφερε εδώ, η δύναμη που σου δώσε την ικανότητα να σταθείς στα πόδια σου όταν το χρειάστηκες. Και πάμε τώρα σε αυτό το deck, που είναι πανέμορφο, αυτό είναι Windows, θα το πω έτσι και γαλλικά, γαλλιστή, λοιπόν. Πολύ όμορφες κάρτες και ξεκινάμε τώρα να ανακατέψω λίγο, επιτρέψτε μου, και νομίζω ότι θα είναι και αυτό το deck που θα επιλέξω και εγώ. Για να δούμε. Όπα, εδώ έχουμε πολλή ενέργεια. Πολλά μηνύματα τα οποία θέλει να μιλήσουν οι κάρτες. Πετάχτηκε λοιπόν ένα μήνυμα είναι, δεν είναι τυχαίο. Και έχει και τον αριθμό 7 βεβαίως, που είναι η ψυχή, είπαμε. Η ψυχή έχει τον αριθμό 7, είναι, έχει τον αριθμό 3, το 4 και το 7. Είναι το άρμα εδώ. Το άρμα είναι ότι οι επιτυχίες πολλές φορές έρχονται και μέσα από τις δυσκολίες. Οι επιτυχίες έρχονται επίσης μέσα από τη θέληση. Οι επιτυχίες έρχονται μέσα από τον έλεγχο, γιατί εδώ αυτός είναι, ελέγχει πάρα πολύ κιόλας. Δεν έχει αποφασίσει που θα πάει, γιατί είναι στάσιμο, αν πάρετε. Το άρμα είναι στάσιμο. Αλλά είναι από τις δυνατές κάρτες. Σημαίνει και οικογένεια, βεβαίως. Σημαίνει και δημιουργικότητα. Σημαίνει και ανάλυση. Σημαίνει ότι τελικά έχω τη δυνατότητα να φέρω μεγάλη επιτυχία. Η ψυχή σου μπορεί να σου δώσει το χάρισμα της επιτυχίας. Ό,τι είπαμε, προσέξτε. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Επιτυχία για μένα, ξέρω εγώ, ήταν, λέω τώρα για μένα, ήταν να φτάσω τους 10.000 συνδρομητές. Έχω φτάσει τους 13 αυτή τη στιγμή. Για μένα όχι μόνο είναι επιτυχία, είναι υπέρ επιτυχία. Ωραία, τι γίνεται εδώ, χαμός. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, γιατί έχουν πέσει κάρτες. Έχει πολλή ενέργεια. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τις μαζέψω από κάτω, διότι δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα ρεξίματα που κάναμε δεν είχαν ενέργεια και αυτές έχουν, αλλά εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Είπαμε το κάθε deck, το κάθε ρίξιμο είναι διαφορετικό, διότι μιλάμε για θέματα ψυχής. Μιλάμε μάλλον για τη δύναμη της ψυχής, ένα ρίξιμο δύναμης ψυχής. Και πάμε να επιλέξουμε. Επιλέγω λοιπόν τρεις κάρτες για να δούμε την προσωπικότητα της ψυχής. Έλα εδώ εσύ που δεν βγαίνεις και η προσωπικότητα είναι ο ήλιος, ρε παιδιά.
Η όμορφη ενέργεια, οι αλήθειες, είναι αυτό που λέμε ζεστοί άνθρωποι, ζεστή ψυχή, φωτεινή, πολύ φωτεινή ψυχή. Δεν ξέρω, θα σας το πω, στην αστρολογία, στατιστικά, μάλλον και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνθρωποι που γεννιούνται πρωί είναι, γιατί γεννήθηκα και εγώ πρωί, στις 12 η ώρα, οι άνθρωποι που γεννιούνται πρωί με τον ήλιο είναι μόνο ένα 10%. Οι περισσότερες γένες γίνονται προς το απόγευμα, στο πούμε, και μετά κυρίως βράδυ. Δεν σημαίνει κάτι κακό προς Θεού, έτσι. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων όπου γεννιούνται ίσως το πρωί. Κάτι σημαίνει και αυτό. Αστρολογικά κάτι σημαίνει. Δεν είναι κακό. Σημαίνει αισιοδοξία. Αλλά γενικά σημαίνει ζεστοί άνθρωποι, ζεστός χαρακτήρας. Σημαίνει επίσης και πολύ μεγάλη δύναμη. Παρόλο που έτσι είναι, είμαστε ζεστοί άνθρωποι, δεν μασάμε κιόλας, έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, γιατί είναι ο ήλιος εδώ, είναι η δύναμη, είναι η ολοκλήρωση, είναι επίσης ότι έχουμε και ισχυρή θέληση. Λοιπόν, για να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ο αριθμός 10 ξεκινάω από την αρχή. Δηλαδή, πολύ θετικοί άνθρωποι, και βγαίνει τώρα εδώ, ο διάβολος. Ο διάβολος σου μιλάει τώρα εδώ για πολλά μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Πολύ μεγάλη φιλοδοξία που καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο προβληματική ή ιδιαίτερη, παράξενη δηλαδή. Επίσης σημαίνει πολύ εστιασμός στην ύλη. Σου αρέσει πολύ η ύλη. Σου αρέσει πολύ να έχεις ύλη γύρω σου. Δεν είναι κακό. Επίσης σημαίνει επαγγέλματα, σημαίνει ανεβαίνω όσον αφορά στο κομμάτι το επαγγελματικό. Από την άλλη είναι μια ψυχή η οποία θα αντιμετωπίσει και δυσκολίες. Θα αντιμετωπίσει εμπόδια από ανθρώπους. Είναι καρμικές συναντήσεις αυτές. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό εδώ. Είπαμε, δεν θα είναι εύκολο το ρίξιμο και μία σελήνη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ, η προσωπικότητα αυτή της ψυχής είναι πολύ ιδιαίτερη. Περνάει μέσα από εναλλαγές και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπικότητα της ψυχής μέσα από πολλές εναλλαγές. Θετικότητα. Αλήθειες, δύναμη, ζεστασιά, εμπόδια, θα συναντήσεις εμπόδια, αλλά είναι και μια ψυχή η οποία αντέχει, έχει γνωρίσει επίσης το σκοτάδι. Είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω εδώ. Ο Πυθαγόρας πίστευε στην μετενσάρκωση, πίστευε στην ψυχή που ερχόταν περίπου κάθε 200, αν θυμάμαι καλά, 225 χρόνια περίπου. Δηλαδή μια ψυχή, αν δεν ολοκλήρωνε με θετικό τρόπο τη ζωή της, την πορεία της, έπρεπε να επανενσαρκωθεί, να ξαναέρθει δηλαδή, να περάσει τα ίδια για να αντιληφθεί το μάθημά της. Δεν θα σας το πάω τόσο πολύ, αλλά όμως γενικά, ας το αφήσουμε λίγο έτσι ως λίγο ανεξήγητο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ναι, που ξέρω πολύ καλά και τη μαυρίλα. Πώς και τι δεν έχει σημασία. Εδώ σημαίνει και αρνητικές ενέργειες. Με κάποιο τρόπο η ψυχή έρχεται με αυτή την πληροφορία, γνωρίζει, να σας το πω έτσι, μπορεί να έχουμε ξαναγεννηθεί. Θα μου πείτε, μα είναι αυτό, πώς γίνεται, ότι και τέλος πάντων πρέπει να πούμε πολλά πράγματα. Εδώ δεν θα τα πω όμως, γιατί θα χαθούμε. Έρχεται με μια πληροφορία λοιπόν η ψυχή που σημαίνει γνωρίζω και το σκοτάδι. Ξέρω το φως, προέρχομαι από το φως, αλλά γνωρίζω και το σκοτάδι, το οποίο πολλές φορές το σκοτάδι. Με καλή κιόλας. Γι' αυτό προσέξτε λοιπόν φίλες και φίλοι εσείς που έχετε επιλέξει αυτό το deck. Μην ελκύετε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σας κάνουν κακό, ενεργειακό κακό. Δεν μπορούν να σας κάνουν πολλά πράγματα γιατί έχετε βάσει τον ήλιο, οπότε θα καεί όλο αυτό, αλλά μην μπείτε όμως σε αυτή την παγίδα, δεν έχει νόημα. Και φυσικά είναι η σελήνη. Η σελήνη σου λέει για ψυχική ενόραση. Σου λέει βεβαίως πολλές φορές ότι κοίταξε να δεις, προσπάθησε να ξεχωρίσεις την αλήθεια και τι είναι ψέμα, έτσι. Επίσης έχεις πολύ μεγάλη διέστηση, ενώ το γνωρίζεις, προσπάθησε να δεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να σε παγιδεύσουν. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη εδώ και πολύ ισχυρή ενέργεια. Αυτό πέφτουν και κάρτες έτσι κάτω και στα πατώματα κτλ. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι η δεύτερη κάρτα που είναι ο σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός της ψυχής? Για να δούμε εδώ. Ο σκοπός της ψυχής, ρε παιδιά. Για να δούμε ο σκοπός της ψυχής. Εδώ, αυτό εδώ, για να δούμε. Ω, η μέρα της κρίσης. Μία από τις πολύ ιδιαίτερες, πολύ δυνατές κάρτες. Λοιπόν, πλουτόνιες ενέργειες βεβαίως. Έχει να μιλήσει με το ξύπνημα, την αφύπνιση.
Μας μιλάει ότι υπάρχει μια ανάγκη να βάζεις προτεραιότητες στις ανάγκες σου και να κάνεις σωστές επιλογές, την κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Επίσης σημαίνει ότι χρειάζεται καμιά φορά να ξυπνήσεις λίγο, γιατί εδώ αυτή η τρομπέτα εδώ ξυπνάει, έτσι ξυπνάει, να ξυπνήσεις, να καταλάβεις τι γίνεται και να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες στη ζωή σου. Δημιουργώ, προσέξτε, δημιουργώ νέες ευκαιρίες. Βγαίνω από το λίθαργο, βγαίνω από αυτό το οποίο πιστεύω ότι καμιά φορά είναι και λίγο, πώς να το πω, να σας το πω λίγο έτσι πολύ απλά, λίγο πεθαμένο, ας το πω. Εδώ αναστένονται. Ήρθε η μέρα της κρίσης. Αναστένονται. Γιατί η μέρα της κρίσης σημαίνει αναστένονται όλοι οι πεθαμένοι και παίρνουν το νέο του σώμα. Το νέο του σώμα βεβαίως δεν είναι σώμα, τέτοιο σώμα, είναι πνευματικό σώμα. Αυτό εννοεί. Γι' αυτό όλοι εδώ είναι περίπου άσπρια, ας το πούμε. Γιατί, ναι, αυτή τη στιγμή, τώρα πού να σας, τι να σας λέω, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, να σας το πω έτσι, η κόλαση, να το πω έτσι, είναι άδεια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ο Άδης και μετά είναι η κόλαση. Η κόλαση θα γεμίσει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό λένε τουλάχιστον οι γραφές. Το ίδιο είναι και με τον Παράδεισο. Μπαίνουν όλοι βέβαια σε ένα σημείο τώρα, δηλαδή όταν φύγει η ψυχή και ταξιδέψει, βρίσκεται σε ένα πρώτο στάδιο και μετά με την Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, ας το πούμε, θα γεμίσει και θα πάνε επίπεδα, επίπεδα, επίπεδα και θα γίνει το ξεχωριστά. Έτσι πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Αλλά εδώ η ψυχή μιλάει επίσης και για βαθύτερα νοήματα, έτσι. Ο σκοπός σου είναι να καταλάβεις, να μπεις και σε βαθύτερα νοήματα της ψυχής. Πολύ δυνατό. Αφύπνιση, σκοπός. Και φυσικά έχει να κάνει και με το, και με την ανανέωση. Έχεις τη δυνατότητα της ανανέωσης σαν άνθρωπος. Υγεία, ανανέωση. Πολύ καλό. Άρα ο σκοπός είναι όλα αυτά τα πράγματα που είναι πάρα πολλά και αρκετά. Ποια είναι τα δώρα, τι δώρα φέρνει η ψυχή σου λοιπόν. Για να δούμε, τι δώρο φέρνει η ψυχή. Εδώ, μισό λεπτό να την επιλέξω. Αυτή εδώ είναι η κάρτα. Τι να κάνω τώρα, εντάξει, μία ήθελα, μου βγήκαν και δύο, κολλήσαμε. Λοιπόν, ο αριθμός 9 επαναλαμβάνεται εδώ. Η μία κάρτα είναι ότι μέσα από σκληρή δουλειά, αλλά και μέσα από πράγματα που κάνεις μόνος σου θα κάνεις κύριος ή μόνη σου, θα έρθει η αυτοολοκλήρωση και η αυτοεκπλήρωση σε αυτά τα οποία θέλεις. Σκληρή δουλειά, βεβαίως, εντάξει, καρμικές καταστάσεις, αλλά από την άλλη βγαίνει πάλι ένας βασιλιάς εδώ πέρα, έχουμε δύο πεντάκτηνα, σου αρέσει πολύ η ύλη, δεν είναι κακό. Το δώρο σου σημαίνει ότι βγάζεις χρήματα, μπορεί να βγάλεις χρήματα. Μπορεί να βγάλεις από χρήματα αρκετά, μέχρι πάρα πολλά. Συνέχισε όμως, λέει, να δουλεύεις, συνέχισε να σκέφτεσαι, να προχωράς, να είσαι πρακτικός, να είσαι ανθεκτικός, να είσαι δυνατός. Και βεβαίως σε ένα επίπεδο δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο διάβολος, γιατί ο διάβολος σημαίνει και η φιλοδοξία, παιδιά, σημαίνει και το χρήμα, σημαίνει και η ύλη, καθαρά ύλη. Μ' αρέσει η ύλη, δεν είναι κακό αυτό. Μ' αρέσει η οικονομική επιτυχία. Μ' αρέσει να ανεβαίνω στις τάξεις μιας εταιρείας, να ανεβαίνω στην καριέρα μου. Μπορεί να το κάνω και με πολλές φορές και με έναν ιδιαίτερο δύσκολο τρόπο, δηλαδή εννοώ να είμαι άκαμπτος, αλλά okay, ο καθένας με ό,τι μπορεί. Ακούγεται λίγο περίεργο έτσι όπως το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην πω κάτι άλλο, να μην προχωρήσω. Σημαίνει ικανοποίηση, σημαίνει οικονομική επιτυχία, σημαίνει γνωριμίες επίσης, τίτλοι και προχωράς. Τα δώρα είναι αρκετά εδώ. Πάμε στην πρόκληση της ψυχής. Ποια είναι η πρόκληση της ψυχής σου? Εδώ αυτή η κάρτα, από κάτω, μισό λεπτό. Κολλάνε, είναι ιδιαίτερο αυτό, μάλιστα. Okay, λοιπόν, η πρόκληση είναι τα λόγια, η αδικία. Δεν γουστάρεις να σε αδικούν. Στη βαράει κατά κούτελα, γίνεσαι διάολος. Άμα σου κάνω κουτσομπολιό, φήμες. Βέβαια εδώ η κάρτα λέει όμως ότι ακούς, φιλτράρεις. Προτού όμως μπεις σε δράση, σκέψου μήπως και μετά ενέργησε. Δηλαδή, και μετά μπες σε δράση. Δηλαδή, δες τα. Είναι αλήθεια, γιατί καμιά φορά ξεχωρίζεις αν είναι αλήθεια ή είναι ψέμα και μετά κάνεις δράση. Κάποιος μπορεί να πει, ξέρω εγώ, είπε ο τάδε αυτό, μου είπε εκείνο, σου είπε, είπε ο τάδε για σένα ότι δεν είσαι καλός στη δουλειά σου, ας πούμε. Κατάλαβες. Και εσείς αρπάζεστε, γίνεστε διαόλια που λένε, γιατί υπάρχει αυτό εδώ μέσα, σας τη βαράει, σας την κατσαπιδώνει. Γίνεται αυτό. Με τους ήρεμους ανθρώπους γίνεται.
Είμαι ένας ήρεμος, και εγώ είμαι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Αν όμως αδικηθώ σε κάτι και τα λοιπά, μου την κατσαβιδώνει και γίνομαι Τούρκος που λένε. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Κουτσομπολιά, φήμες, προσέχουμε, ενέργεια βεβαίως, επιθετικότητα καμιά φορά. Έχει να κάνει βέβαια και με το μαθαίνω, με τις σπουδές. Και πάλι όμως χρειάζεται να βάλετε σε προτεραιότητα τις αποφάσεις σας και σε μια συνεργασία πρώτα από τους ανθρώπους, άρα αυτή είναι η πρόκλησή σας. Είμαστε και είστε και λίγο ανεξάρτητοι. Δείτε το εδώ. Εδώ είναι ανεξαρτησία, εδώ είναι ανεξαρτησία, εντάξει. Και εδώ είναι ανεξαρτησία. Αυτά τα τρία χαρτιά σημαίνουν ότι η ψυχή σας είναι πολύ ελεύθερη και πολύ ανεξάρτητη. Δεν θέλετε, δηλαδή και σε εταιρεία να εργάζεστε, θα έχετε τη δική σας διαδρομή, το δικό σας τρόπο. Και σε σχέση να είστε, θα είστε σε σχέση, θα τους αγαπάτε, θα είστε ερωτευμένος, αλλά θέλετε να είστε και την ανεξαρτησία σας από την άλλη. Δεν είναι κακό. Είναι στοιχείο της ψυχής αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Ποια είναι η πρόοδος? Ποια είναι η πρόοδος της ψυχής? Μέτρησα για να μην κάνω λάθος, παιδιά, γι' αυτό. Η πρόοδος, και μου βγήκανε δύο κάρτες. Εδώ έχουμε πολλές πληροφορίες, λοιπόν. Η πρόοδος είναι, εδώ έχουμε τον αριθμό 7 κυρίως, εντάξει ο 16 είναι, αλλά γίνεται 7 να το κάνουμε έτσι. Μη φοβάσαι τις αλλαγές ακόμα και όταν γκρεμίζεται το σύμπαν. Διότι έχεις προστασία. Πρέπει όμως πρώτα να γίνουν οι καταστροφές, πρέπει πρώτα να διαλυθεί. Δεν είναι τυχαίο που έβαλα και τον πύργο, παιδιά. Αφορούσε εμένα μάλλον. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που έβαλα και τον πύργο στην ανατροπή των πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή ζούμε ανατροπή, έτσι, ζούμε μια ανατροπή. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο μη φοβάσαι τις ανατροπές, τις δυσκολίες, διότι εδώ θα σε μάθει, εδώ σου λέει πάντα να περιμένεις το αναπάντεχο. Το μήνυμα της κάρτας είναι πάντα να περιμένεις το αναπάντεχο, διότι θα το βρεις. Δεν είναι κακό, διότι μετά έχεις κατεύθυνση για να πας σε πολύ καλύτερες καταστάσεις, οι οποίες είναι εκεί που σε πηγαίνει βήμα-βήμα-βήμα, εκεί που πρέπει να βρίσκεσαι. Μη φοβάστε τις αλλαγές. Εδώ λέει μη φοβάστε την αλλαγή. Πολλές φορές αυτό που θεωρούμε καταστροφή σε πηγαίνει σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Γιατί αλλιώς δεν θα φεύγεις από εδώ. Αν αυτό δεν έχει γερές βάσεις, είσαι σε κάπου σε μια σχέση, σε μια συνεργασία που δεν έχει γερές βάσεις, δεν προοδεύει η ψυχή σου, δεν προοδεύεις εσύ, φεύγεις, προχωράς, έστω και με δύσκολο τρόπο, και έρχεται κάτι καλύτερο. Γιατί σου μαθαίνει εδώ την πίστη, σου μαθαίνει σε θέματα ψυχής να προχωρήσεις, είναι 7 πλειάδες εδώ από πίσω, κρύβεται ο Σύριος, κρύβεται πολλά μηνύματα που είναι οδηγούν την ψυχή σου τα άστρα. Και ας ακουστεί παράξενο. Και βεβαίως εδώ σημαίνει και καλή υγεία, εδώ σημαίνει και βοήθειες από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτή είναι η πρόοδος της ψυχής μέσα από αλλαγές, αλλά δες όμως ότι έρχονται και το θαύμα της ζωής. Και ένα τελικό μήνυμα. Το τελικό μήνυμα είναι μη γκρινιάζεις και μη μουτζουνιάζεις, ας πούμε. Λοιπόν, μην αφήνεις τίποτα να μπαίνεις σε μια απομόνωση τώρα. Εδώ είναι απομόνωση. Συναισθηματική κυρίως. Φεύγω, σας αφήνω, μη με ενοχλείτε, μην κάνετε, δεν μπορώ να μιλήσω, να κάνω. Εντάξει, μην απομονώνεσαι, μην κλείνεις. Γιατί αλλιώς θα βαρεθείς κιόλας. Εδώ είναι μια ψυχή που βαριέται. Εδώ είναι μια ψυχή η οποία, ενώ ο Θεός είναι εκεί και προσφέρει και σου λέει ρε παιδί μου, πάρ' το κύπελο, στο δίνω εγώ, να εδώ. Όχι, δεν θέλω, δεν υπάρχει Θεός. Ξέρεις κάτι, δες αυτή την ευκαιρία που σου έρχεται, δεν θέλω. Δες αυτή τη γνωριμία, γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό. Δες το, μπορεί να μην είναι, αλλά δες το όμως. Είναι μια ευκαιρία ίσως. Όχι, δεν θέλω. Εδώ είναι το δεν θέλω, εδώ είναι το παιδικό δεν θέλω. Περίεργη κάρτα, δύσκολη κάρτα. Δεν είναι από τις εύκολες δηλαδή. Αλλά όμως θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, μπορείς να βρεις σταθερότητα και μπορείς όμως να φτιάξεις μία βάση, γιατί πάλι εδώ μιλάει για βάση, συναισθηματική, η οποία θα είσαι αισιόδοξος και δεν θα είσαι αυτό που λέμε σε απομόνωση και χωρίς κίνητρο. Η ψυχή σου σου λέει εδώ θέλω κίνητρο. Πάρε το φίλες και φίλοι, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, σημαίνει θέλω κίνητρο. Κίνητρο για να προχωρήσω στη ζωή. Θέλω ένα κίνητρο. Πολλές φορές δεν θα το βρούμε στο εξωτερικό περιβάλλον.
θα το βρούμε από το Θεό, ας το πούμε, αλλά χρειάζεται και εμείς κάτι να κάνουμε. Θέλουμε κίνητρα στη ζωή μας για να προχωρήσουμε. Τέλειο. Και τώρα πάμε, το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ σημαντικό ρίξιμο, πολύ όμορφο. Πάμε τώρα στο επόμενο. Μάλιστα, κίνητρα. Βρίσκουμε κίνητρα, μάλιστα. Γυρνάω, θα κάνω και live τώρα. Θα κάνω και περισσότερα live και περισσότερα βιντεάκια, ας το πούμε. Γιατί είχα σταματήσει για ένα διάστημα για διάφορους λόγους προσωπικούς. Λοιπόν, και αυτό ένα κίνητρο. Μην βαριέσαι. Η αλήθεια είναι ότι βαριόμουν λίγο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα. Λέω για μένα τώρα. Πάμε στο επόμενο deck, το τέταρτο deck. Όσοι επιλέξατε και αυτό πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφες εικόνες, πάμε στο τελευταίο μας όμορφο deck να δούμε τι έχουμε εδώ. Δύναμη ψυχής είναι αυτή η οποία σε οδήγησε και σε έχει οδηγήσει στη ζωή σου μέχρι στιγμής, σου έχει δώσει δύναμη. Πάμε να δούμε τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν και κάτι θέλει να σου πει. Πάμε ποια είναι η προσωπικότητα της ψυχής, έτσι. Η προσωπικότητα είναι μάλιστα το 7 πεντάκτινο, το οποίο είναι υπομονή, ιερός αριθμός, πράγματα τα οποία χρειάζεσαι να κάνεις. Το 5 μπαστούνι, το οποίο έχει να κάνει με την ενέργεια, είσαι ανταγωνιστικός, ανταγωνιστική, σου αρέσει ο ανταγωνισμός. Βέβαια εδώ δείχνει και την δύναμη την οποία έχεις, την ψυχική αντοχή. Χρειάζεται να επιλέγεις λίγο τις μάχες σου, θα έλεγα εγώ. Το 6 κούπα, καρμικές σχέσεις, όμορφες σχέσεις, είναι μια ψυχή η οποία κυρίως ελκύει σε οποιοδήποτε επίπεδο ανθρώπους με τους οποίους έχεις κάρμα. Έχεις συνάντηση, αυτό δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο, διότι έχουμε εδώ 5, 6, 7. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, βέβαια βγήκε το 7. Το 7 λοιπόν, το 7 πεντάκτινο είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Σημαίνει υπομονή, σημαίνει και ευλογίε, σημαίνει και 7 γενναίες πίσω, χάρισμα, κληρονομικό χάρισμα, σημαίνει το χάρισμα, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, σε ένα δώρο το οποίο έχετε κληρονομήσει, όποιο και να είναι αυτό. Μπορεί να έχετε κληρονομήσει το δώρο του κάνω λεφτά. Γεννάω λεφτά από ιδέες. Το δώρο της ενόρασης, το δώρο της διόρασης, είναι διαφορετικές έννοιες. Το δώρο, ξέρω, της ψυχικής ενόρασης, το πούμε, της διέστησης, ό,τι είναι. Εδώ όμως σημαίνει υπομονή και αρετή, αυτά χτίζονται με υπομονή. Εδώ έχετε, σας αρέσει ο ανταγωνισμός, σας αρέσει, βέβαια υπάρχει και το έδαφος το οποίο και εδώ είναι λίγο περίεργο, αλλά η ψυχή σας έχει αντοχές, έχει πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια και βεβαίως έχει εδώ να κάνει και με το 6 κούπα καρμικές συναντήσεις. Ερωτικά θέματα, μιλάει με το παρελθόν, δηλαδή έπρεπε να συναντηθείτε, ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Η προσωπικότητα της ψυχής σημαίνει ελκύω ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να τους συναντήσω και να είμαι μαζί τους. Τόσο απλά. Πάμε στο επόμενο. Ποιος είναι ο σκοπός της ψυχής? Ο σκοπός της ψυχής, φίλες και φίλοι, είναι γενικότερα η εξισορρόπηση των πραγμάτων εδώ στη γη σε ένα ρεαλιστικό κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή, εξισορροπώ τα πράγματα πρακτικά όμως, όχι μόνο στο μυαλό μου. Βρίσκω λύσεις, δημιουργώ επιλογές, βρίσκω επιλογές και τελικά τα καταφέρνω πολύ καλά, ακόμα και στα οικονομικά. Ένα σκοπός είναι να κάνετε και χρήματα. Εντάξει, ή να έχετε επιλογή, ή μπορεί να έχετε επιλογές. Δεν είναι κακό. Ξέρετε, οι ψυχές ζητούν διάφορα πράγματα. Πολύ πολύ γρήγορα να πω κάτι εδώ. Η ελεύθερη βούληση για τους Πυθαγόριους είχε να κάνει κυρίως, λέμε κυρίως, όταν η ψυχή από την ψυχή μπροστά περνάγανε σαν ταινία. Ποια ζωή θέλει? Μπορεί να είσαι βασιλιάς, να αποκτήσεις φήμη, χρήματα, αλλά να σε δεν φάνε λάχανο. Μπορεί να γίνεις μεγάλος επιχειρηματίας, αλλά τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσεις θα είναι ανυπέρβλητα. Θα τα καταφέρεις, αλλά θα σου φύγει η ψυχή, ας το πούμε. Έτσι επιλέγει η ψυχή, έτσι λέγανε οι Πυθαγόροι. Εδώ λοιπόν αυτό λέει εδώ πέρα. Εδώ εσύ θέλεις, σου περνάει μπροστά η επιλογή και σου λέει ότι θα έχεις δύο επιλογές στη ζωή σου κάθε φορά. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Θα τα καταφέρνεις, θα τα εξισορροπείς, αλλά δύο επιλογές. Το επόμενο είναι το δώρο. Ποιο είναι το δώρο σου? Για να δούμε. Το δώρο είναι μόνος μου, μόνη μου. Θα τα καταφέρω. Διέστηση και εδώ. Δείτε εδώ και την πολύ όμορφη εικόνα εδώ του φεγγαριού. Διέστηση, δύναμη, μόνη μου, μόνος μου. Θα πάω να βρω αυτό που μου αρέσει, αυτό που με εκφράζει, αυτό που με γεμίζει, κυρίως συναισθηματικά. Το δώρο της ψυχής είναι έχεις τη δύναμη μόνος σου, μόνη σου, να βρεις τη διαδρομή σου. Και φυσικά έχεις και το δώρο το να φύγεις από δύσκολες καταστάσεις. Ό,τι είναι και αυτό, ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Είναι μια δουλειά που δεν σου αρέσει, έχεις το δώρο, μπορείς να φύγεις να βρεις κάτι άλλο. Θα έχεις επιλογές, πρέπει να το πάρεις απόφαση να βάλεις πρόθεση, ας το πούμε. Δυνατό αυτό.
Και βεβαίως εδώ και εσείς επηρεάζεστε πολύ από τις φάσεις της Σελήνης. Δείτε, δεν είναι τυχαίο που βγαίνει η Σελήνη, ότι στην αστρολογία η Σελήνη σημαίνει με την ψυχή. Ένα κομμάτι. Πολύ βασικό όμως. Εντάξει, που σημαίνει και συνέστημα. Δείτε τι είναι αυτό. Πώς σας επηρεάζει λίγο ο χάρτης σας. Πάρτε 2-3 πληροφορίες να σας βοηθήσει. Το επόμενο είναι πάλι ένα 7 κούπα. Μάλιστα. Το 7 κούπα, φίλες και φίλοι, και εδώ μιλάει, γιατί έχουμε και άλλο 7. Δύο εφτάρια, είπαμε, είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, ιερός αριθμός, είναι η ιερότητα της ψυχής που μιλάει. Είναι αυτά που θέλω να ονειρεύομαι, αυτά τα οποία θέλω να φτάσω στα όνειρά μου και να δημιουργήσω. Η κάρτα όμως μιλάει για κάτι άλλο πολύ σημαντικό, λέει να είναι πραγματικά αυτά τα όνειρα. Ονειρεύεσαι παλάτια, ονειρεύεσαι κοσμήματα, χρήματα, ονειρεύεσαι ομορφιά, ονειρεύεσαι εκείνο, ονειρεύεσαι τ' άλλο, ονειρεύεσαι διάφορα πράγματα. Αλλά όμως Αθανασία. Να είναι πραγματικότητα. Και επίσης το άλλο που σου λέει, πρόσεξε, γιατί αυτή είναι η πρόκλησή σου. Στην αναζήτησή σου, πας να βρεις την ψυχή σου, τη δύναμή σου και αυτά που θες να βρεις, τι θα συναντήσεις σαν καταστάσεις ή ανθρώπους, οι οποίοι ή οι καταστάσεις ή οι άνθρωποι μπορούν να σου υπόσχονται διάφορα πράγματα και να είναι κουραφέξαλα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο. Το 7 σημαίνει ευλογίες. 7 εδώ, 7 πεντάκτημα και 7 κούπα είναι οι ευλογίες. Πραγματικά είσαι μια ευλογημένη ψυχή, όπως στην αναζήτησή σου χρειάζεται να είσαι πολύ προσεκτικός, προσεκτική σε αυτά τα οποία και θες να πετύχεις σαν όνειρα, αλλά και αυτά που σου λένε οι άλλοι. Υπερβολές. Πρόσεξε τις υπερβολές που μπορεί να σου λένε. Θα σου βρω την καλύτερη δουλειά, αυτό, αλλά θα κάνεις εκείνο και τα άλλα και αυτά και εκείνο. Επενδύσεις, έλα να επενδύσεις εδώ, δώσε μου 250 ευρώ και αυτά. Λέω τώρα, έτσι. Προσέξτε. Το επόμενο. Δηλαδή, παγίδες, προσέχουμε τις παγίδες. Το επόμενο είναι ποια είναι η συμβουλή. Η ψυχή σου έχει να σου δώσει μία συμβουλή. Και αυτή η συμβουλή είναι. Έχουμε πάλι ένα πεντάρι εδώ. Μάλιστα, έχουμε κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άνθρωποι εδώ. Σωστό είναι άνθρωποι εδώ, αλλά και κάποιους συμβολισμούς. 5 ξυφών. Το 5 ξυφών είναι πάλι μία διφορούμενη κάρτα. Εγώ την εξηγώ ως εξής. Ή θα είσαι ο νικητής, ή θα είσαι ο ηττημένος. Ανάλογα με το πώς τα έχεις χειριστεί. Η πρόκλησή σου είναι εδώ, πρόσεξε τι μάχες θες να δώσεις. Θα δώσεις μάχες που θα χάσεις, γιατί έτσι είναι η ζωή, θα δώσεις μάχες που θα κερδίσεις, αυτό βάλ' το καλά μέσα σου, αλλά όμως όσο μαθαίνεις, όσο πολεμάς, όσο μαθαίνεις, τόσο αρχίζεις και πηγαίνεις σιγά σιγά, αποκτάς εμπειρία και γνώσεις και ξέρεις μετά τι θα κάνεις, πώς θα πολεμήσεις την επόμενη μάχη που θες να κάνεις. Πρέπει όμως να διακρίνεις ποιες μάχες αξίζουν να πολεμήσεις. Εδώ αυτό σημαίνει δύναμη, ανταγωνισμός, αλλά και ποιες μάχες πρέπει να δώσω τελικά για να ποιες αξίζουν. Αξίζει να δώσω αυτή τη μάχη για την τάδε σχέση. Αξίζει να δώσω τη μάχη για να παραμείνω, λέω τώρα, σε αυτή τη θέση εργασίας. Δεν λέω να φύγετε έτσι χωρίς αποκούμπι, ας το πούμε, αλλά δείτε το συμβολισμό και λέτε, ρε παιδί μου, ναι, μήπως τελικά πρέπει να ψάξω κάτι άλλο. Μήπως τελικά αυτή η σχέση δεν προχωρά και πρέπει να ψάξω κάτι άλλο. Μήπως τελικά πρέπει να μείνω και λίγο μόνος μου ή μόνη μου, λίγο να μαζέψω τη δύναμή μου, την ενέργειά μου και να δω μετά τι θέλω να κάνω. Είμαι άνθρωπος των σχέσεων. Είμαι άνθρωπος που κάνει για σχέσεις. Λέω τώρα, έτσι, κάποια ερωτήματα. Αυτά θα τα απαντήσετε εσείς. Το επόμενο είναι η συμβουλή. Ποια είναι η συμβουλή που έρχεται η ψυχή να σας πει? Όχι, τη συμβουλή την είπαμε. Αυτή είναι η συμβουλή εδώ, συγγνώμη, γι' αυτό μέτρησα. Είναι το 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε στην έκτη κατά που είναι, συγγνώμη, είναι η πρόοδος. Γι' αυτό λέω κάτι δεν πάει καλά. Η πρόοδος της ψυχής. Ποια είναι η πρόοδος, τι θέλει να σας πει, πώς θα προοδεύσει. 3 εφτάρια εσείς είστε πια. 3, 7, 21, 2 και 1, 3. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε πολλές φορές στη ζωή σας, ναι, εσείς είστε μαχητές. Μαχητές ζωής. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει και κάποιες ασθένειες. Το λέω τώρα με κάθε επιφύλαξη και με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Αλλά υπάρχουν και εκεί πέρα έξω άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι πραγματικοί νικητές, διότι έχουν περάσει μέσα από πολλές δύσκολες και ιδιαίτερες καταστάσεις. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε καταστάσεων, έτσι για να μην λέω μόνο αυτό. Πολλά πράγματα. Αλλά θα τα βάλετε με όλους. Δεν έχετε πρόβλημα. Η πρόοδος της ψυχής έρχεται πολλές φορές μέσα και από τους ανθρώπους που μας δημιουργούν πρόβλημα, διότι έτσι εσείς σκυλιάζετε, πεισμώνετε. Υπάρχουν πολλές φορές, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται, εγώ θα το πω, πολλές φορές που λέει ένας γιατρός, μα ξέρω εγώ, δεν το βλέπω και πολύ αισιόδοξα, και τελικά ο άνθρωπος
αλλάζει όλες τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κάποιος γιατρός, ας πούμε, για μια ασθένεια ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω γιατί μου κολλάει και λέω συνέχεια για ασθένεια. Εγώ το λέω όμως αυτό εδώ. Το 3-7 σημαίνει και ευλογίες, σημαίνει και ευλογίες από το Θεό, ευλογημένοι εσείς όσον αφορά σε πολλά κομμάτια. Δεν σημαίνει ότι θα έχετε προκλήσει, γιατί είσαι εδώ, λέει προκλήσει, αλλά μέσα από τις προκλήσεις αντιλαμβάνεσαι τη θεϊκή υπόσταση και τη δύναμη της ψυχής σου. Εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη που έχεις, τις αντιστάσεις που έχεις, τον πολεμιστή, την πολεμίστρια που έχεις μέσα από την ψυχή σου. Και η ψυχή σου σου έχει πει τόσο όμορφα πράγματα εδώ, τόσο όμορφες πληροφορίες. Βέβαια δεν είναι μόνο θέματα υγείας, είναι και άλλα θέματα, είναι και άλλες καταστάσεις που σημαίνει πολεμάω, αντιστέκομαι μέσα από την πρόκληση, μέσα από, ναι, μόνος μου και όλοι σας, ας πούμε. Θα τα καταφέρω, έχω δύναμη. Αυτό σημαίνει, έχω δύναμη και ενέργεια. Και η τελευταία κάρτα που έχει να κάνει, τι έχει να σου πει η ψυχή σου. Δες την καλά. Δες την πάρα πολύ καλά. Ένα μεγάλο ραβδί, μαγικό ραβδί, γιατί είναι μαγικό ραβδί όντως, το οποίο πηγαίνει πάνω και συνδέεται με τον ουρανό. Είναι η απίστευτη δυνατή ενέργεια που έχει σαν άνθρωπος και αυτό σου λέει ότι η ψυχή σου έχει πολύ ενέργεια, έχει πολύ δύναμη. Έχει πολύ αντοχή και σένα και μπορείς να κάνεις πράγματα και θαύματα. Ο άσος μπαστούνι σημαίνει πράγματα και θαύματα. Λάβα, φωτιά, πάθος για ζωή, πάθος για πράγματα, πάθος να κάνουμε καινούρια ξεκινήματα, νέες όμορφες καταστάσεις. Αυτή είναι η συμβουλή λοιπόν που σου λέει η ψυχή σου. Σου λέει εντάξει, οκ, έγινε, σε κοροϊδέψα, σε κάνα, σε προδώσαν σίγουρα, υπάρχει εδώ μια σχέση, δεν τράβηξε, δεν έκανε. Πάθος για ζωή όμως. Τι θα κάνεις εσύ για να ξυπνήσεις το πάθος σου. Η ψυχή σου θέλει πάθος. Τελείωσε. Πώς θα το βρει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Είπαμε προηγουμένως, είναι οι επιθυμίες, είναι το πάθος. Η επιθυμία κάποιον μπορεί να είναι να ανοίξω ένα μαγαζί. Είναι η επιθυμία. Η επιθυμία κάποιου αλλού είναι να βρει ένα μεγάλο έρωτα. Η επιθυμία, η ρίζα όμως είναι η ίδια. Αν δεν υπάρχει πάθος, δεν βιώνει τίποτα, φίλες και φίλοι. Ούτε οι σχέσεις, ούτε οι συνεργασίες, ούτε η εταιρεία, ούτε το μαγαζί, ούτε οτιδήποτε. Αν βάλεις πάθος, αν βάλεις αγάπη, αν βάλεις δύναμη, αν βάλεις την ψυχή σου που λένε, ανθίζει. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και δύσκολες καταστάσεις. Εδώ όμως δεν εννοούμε τώρα στο ατομικό επίπεδο του καθενός. Πάμε γενικό και λέει ότι εδώ η ψυχή θέλω πάθος για τη ζωή. Φίλες και φίλοι, κάντε την εγγραφή σας αν σας άρεσε και πατήστε 2 φορές το καμπανάκι. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του καναλιού, διότι έτσι αναπτύσσεται το κανάλι. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο.